διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καζάκης. Για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, φαντάζομαι το ξέρουν όσοι τακτικοί ακροατές είναι της εκπομπής, μπορούν να επικοινωνήσουν διαμέσου του email mikrofonodk@gmail.com. Μικρόφωνο με κάπα, mikrofonodk@gmail.com. Πέρα όμως από αυτό, μπορείτε κάλλιστα να πάρετε το τηλέφωνο και να συζητήσουμε ζωντανά στην εκπομπή, παίρνοντας το τηλέφωνο 210-3428-676. 210-3428-676. Έχω μια συνταρακτική βεβαίως είδηση αυτή τη στιγμή. Τον τζιχαδιστή Τζον κυνηγάει η Αμερικανική αεροπορία. Αυτό ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Όλη η Αμερικανική αεροπορία έχουν στοχεύσει σε έναν τζιχαδιστή ονόμαστη Τζον, ο οποίος εμφανίζεται συχνά στις φωτογραφίες και στα βίντεο των τζιχαδιστών του Χαλιφάτου, ο οποίος τα αποκεφαλίζει ή κάνει διάφορα αποτρόπαια εγκλήματα. Αυτός ο Τζον τον κυνηγάει όλη η Αμερικανική αεροπορία. Είναι η πρώτη είδηση στις διεθνείς ειδήσεις και του Russia Today και του Reuters κτλ. Οφείλουμε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως, δεν ξέρω αν το ξέρετε εσείς, οφείλετε να το μάθετε, γιατί άλλο μια πολύ σοβαρή είδηση η οποία οφείλει να μας απασχολήσει. Ένας Γάλλος ιερέας κατέστρεψε το άγαλμα του Ιησού, το διέλυσε, το κατέστρεψε δηλαδή, και όταν το πιάσανε δήλωσε ότι ήταν πολύ πολύ στρεσαρισμένος από τη δουλειά, πολύ όγκος δουλειάς, και τα βάλε με τον εργοδότη του. Λοιπόν, ήταν και αυτό μια εκδήλωση έτσι ταξικής πάλης εργοδοσίας εργασίας. Λοιπόν, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έγινε μια μεγάλη απόδραση, μια από τις μεγαλύτερες αποδράσεις μετά την εποχή του Αλκατράζ. Βέβαια, 12 πιγκουίνοι τους σκάσανε από το ζωολογικό κήπο της Δανίας. Της Κοπεχάγη ποια είναι, συγγνώμη, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, όπως επίσης και ο Σανγκ Τσούγκ, ο πρωταγωνιστής του Mortal Kombat, γίνεται ορθόδοξος χριστιανός στη Ρωσία. Άλλος ένας προσελητισμός του Πούτιν. Βεβαίως το γεγονός ότι η Ρωσία, ειδικά σε αυτούς, έχει μηδενικό φορολογικό συντελεστή, δεν παίζει κανένα μα κανένα ρόλο. Το βασικό είναι ότι τον προσελήτησε η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ας αφήσουμε τώρα τις πολύ σοβαρές, γιατί οφείλουμε να πούμε δηλαδή. Απέκτησε και υπηκό το Ισλαμικό κράτος. Βεβαίως, καινούργια είδηση. Με καμήλες. Όχι, με άλογα. Τα οποία λοιπόν
με επίθεση υπηκού απειλεί το Ισλαμικό κράτος εναντίον της Ρωσίας και της Ευρώπης. Βεβαίως. Και μας δείχνει και το υπηκό του. 6 καβαλάρηδες μπροστά από μια κουστοδία ίδιων Toyota ημιφορτηγών Hilux με το γνωστό βαρύ 50 πολυβόλο που είναι ρωσικής κατασκευής κατά κύριο λόγο ή κινέζικης κατασκευής ενίοτε, είναι παραλλαγές του ίδιου πράγματος ή τσέχικης, υπάρχουν και τσέχοι να φτιάχνουν ακριβώς τον ίδιο τύπο πυροβόλου όπλου αντίστοιχο του 50 Browning που έχουν οι Αμερικανοί. Το ερώτημα είναι, καλά ρε παιδιά, με συγχωρείτε, από το εργοστάσιο τα παρεγγείλαν και τα πήραν αυτά του κουτιού Hilux, ίδια παραγωγή, ίδια σειρά. Δηλαδή, κοιτάξτε τις φωτογραφίες. Δηλαδή, ορισμένες φορές τρελαίνεσαι. Δηλαδή, τους εξυπηρετεί το Toyota κατευθείαν. Δηλαδή, στην τοπική αντιπροσωπεία, σας παρακαλώ, θέλουμε ας πούμε, αυτά τα Hilux έτσι να είναι και ευρύχωρα και βάγια. Δώστε μας 20 και τα παίρνουμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή, άλλο τώρα να πάω να καταλάβω μια πόλη και ό,τι βρω. Και άλλο τώρα εδώ πέρα μια κουστοδία ολόκληρη, ας πούμε, εκατοντάδων αυτοκινήτων να είναι όλα του κουτιού της χίλιας γραμμής παραγωγής. Κάτι τρέχει, δεν ξέρω. Λέω. Χθες είχαμε μια πολύ σοβαρή, είχαμε μια τη γενική απεργία. Η απεργία αυτή είναι οργανώθηκε για να αποτύχει, να τα πούμε έτσι όπως ακριβώς τα καταλαβαίνουμε όλοι και όπως τα συζητάμε όλοι. Οργανώθηκε για να αποτύχει, μόνο και μόνο για να κάνουν την παρουσία τους το πάμε και το φύγε όλοι μαζί και να πάνε μετά στα ουζερί. Αυτό το πράγμα ήτανε. Βεβαίως, δυστυχώς απέτυχε η πρόθεσή τους. Ο κόσμος που η αστυνομία η ίδια τον ανεβάζει περίπου στις 30.000, οπότε υπολογίστε ότι ήταν διπλάσιος. Γιατί ό,τι λέει η αστυνομία, επί δύο, κατελάχιστο, για να καταλάβουμε τι γίνεται, αλλά και σαν 30.000 να τους υπολογίσει όπως τους υπολογίζει η αστυνομία, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι δεν ήταν απογοητευτική συμμετοχή στην κινητοποίηση. Βέβαια, ήταν απογοητευτική συμμετοχή στην απεργία. Γιατί βεβαίως η έννοια της απεργίας έχει χάσει κάθε νόημα σήμερα. Γιατί για να υπάρχει απεργία πρέπει να υπάρχει συνδικάτο. Και το συνδικάτο θα πρέπει να καλύπτει τους εργαζόμενους. Και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να το εμπιστεύονται για να μπορέσει να γίνει απεργία. Εδώ απεργία πραγματικά πετυχημένη στα παλιά καλά χρόνια του συνδικαλισμού. Γινόταν φοβερή δουλειά. Φοβερή δουλειά από τα κάτω, από τους ίδιους συνδικαλιστές και τους εργαζόμενους. Προετοιμασία, ιστορίες, πράγματα. Και όχι περατζάδα του τύπου πάμε έξω από το Hondo Center, δύο συνδικαλιστές εγκάθιτη κομματική του Περισσού και 50 κνήτες φωνάζουμε απ' έξω, ας πούμε, μέχρι ότου κατεβάζουν τα ρολά στο Hondo Center και μόλις φεύγουμε εμείς, ξανανοίγουν τα ρολά και παίρνουν όλο τον κόσμο μέσα και δεν τρέχει τίποτα. Έτσι, ούτε στα σούπερ μάρκετ, ούτε στο Τζάμπο με την ίδια πολιτική. Αυτά είναι για είναι κοροϊδία του κερατά, είναι για τους γνωστούς πεισμένους και μοιημένους που νομίζουν ότι κάτι κάνουν με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Ο κόσμος είναι ανοργάνωτος, δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στα συνδικάτα και συνδικαλιστικές ηγεσίες. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι πλέον ο αγώνας είναι πολιτικός. Και δεν είναι συνδικαλιστικός. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, τουλάχιστον όσοι θέλουμε να το καταλάβουμε. Γιατί αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν είναι μια συγκεκριμένη πολιτική ή μια συγκεκριμένη πολιτική βούληση. Αντιμετωπίζουμε ένα ολόκληρο καθεστώς το οποίο μας έχει βάλει αμέτιμου χαμέτη να μας αποκτηνώσει κοινωνικά, οικονομικά και φυσικά πολιτικά. Το πολιτικά είναι και το πρόθυστερο. Λοιπόν, το ερώτημα που μπαίνει είναι πώς το αντιμετωπίζει αυτό. Λέγοντας για παράδειγμα οι αγρότες ότι σας παρακαλώ δεν θέλουμε εμείς φορολογία για μας, πάρτε από άλλους. Δηλαδή, τι ακριβώς λέμε, τι ζητάμε, τι διεκδικούμε. Όχι, μη μου τα παίρνετε σήμερα, πάρτε τα μου αύριο. Δηλαδή, τι ακριβώς δηλαδή ζητάμε. Αφού είναι δεδομένο το που πάει η ιστορία. Και δεν πάει μόνο για μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τις προηγούμενες μέρες έγιναν τρομακτικές μαζικές κινητοποιήσεις με επικεφαλής την AFL-CIO, τη ΓΕΣΕΕ, να το πούμε έτσι, των ΗΠΑ. Προσέξτε, ακόμη και αυτοί οι γραφειοκράτες που έχουν εμπλέξει με τους μαφιόζους και τα λοιπά είναι καλύτερο του Παναγόπουλου. Κρατούν πιο συγκροτημένη, πιο συγκροτημένη τη συνδικαλιστική δομή της εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φανταστείτε που έχουμε καταντήσει δηλαδή. Λοιπόν, για ποιο λόγο, για ένα και βασικό αίτημα. Γιατί έτσι γίνονται οι απεργίες και οι μεγάλες διαδηλώσεις. Ένα το αίτημα, πανάθεμά μας, ένα.
και πολύ συγκεκριμένο, 15 δολάρια το μεροκάματο. Κάτω από 15 δολάρια δεν μπορεί να υπάρχει μεροκάματο, τελείωσε. Και μάλιστα για το βασικό, δεν μπορείς να δουλεύεις μία ώρα ή δουλεύεις 8 ώρες κανονικά εργάσιμη και δικαιώσει λιγότερο από το μεροκάματο. Έστω και μία ώρα να σε απασχολεί ο άλλος, 15 δολάρια. Βέβαια το αίτημα αυτό είναι bread, λέγεται, από τους Άγγλους συνδικαλιστές, γιατί αυτοί επινόησαν τον συνδικαλισμό, οι Άγγλοι εργάτες, μέσα στη βιομηχανική επανάσταση, στα 1819-20, όπου για πρώτη φορά ανέδειξαν και το αίτημα breadwinner wage, δηλαδή μισθό που να μου που επιτρέπει εμένα να ζήσω. Έτσι λοιπόν τα αμερικανικά συνδικάτα κατέβηκαν στους δρόμους με απελπισία, μιλάμε για εκατομμύρια, δεν μιλάμε τώρα εδώ για παρέλαση κατεφρονεμένων, μιλάμε για οργανωμένα εκατομμύρια, όπου διεκδικούσαν σχεδόν σε 37 πολιτείες, γιατί εκεί έχει βασική δύναμη το συνδικάτο, που να βρει το συνδικάτο στο Arkansas δύναμη, αλλά στις μεγάλες πολιτείες ανεπτυγμένες και τα λοιπά που έχουν λιμάνια και τα αρέστα έχουν δύναμη, και κατέβηκαν για να διεκδικήσουν 15 δολάρια το μεροκάματο. 15 δολάρια το μεροκάματο, φανταστείτε. Εδώ επισήμως πόσο είναι, αδέρφια, το έχουμε υπολογίσει, πόσο είναι το μεροκάματο, πόσο βγαίνει το μεροκάματο τυπικά στα 20 ευρώ. Ατύπως, δηλαδή αν συμπεριλάβουμε πάνω το πόσο χρωστάνε στους εργαζόμενους που κανονικά θα πρέπει να πληρώνονται και δεν πληρώνονται, οι καθυστερήσεις δηλαδή, και συμπεριλάβουμε και την ενεργεια, εσίως έχει πέσει κάτω από, από τα 3 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους στο μέσο όρο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά η ΓΕΣΕ δεν έχει καμία απέτηση. Απλά να μην εφαρμοστούν οι πολιτικές. Τρία πουλάκια κάθονται. Η ΑΔΕΔΗ υιοθέτησε το θέμα της διαγραφής του χρέους. Βέβαια. Άκουσε την κυρία Κωνσταντοπούλου και την έπεισε. Και δεν μου λέτε ρε εσείς μάγκες στο δημόσιο τομέα, τι κάνατε ακριβώς για να σταματήσει αυτή η επέλαση. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι η πρώτη. Θυμάμαι. Έχω διαβάσει. Αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Άμα δεν θυμάσαι, αποκλείεται να ξέρεις στις σημερινές συνθήκες. Διότι αποκλείεται να έχεις διαβάσει. Ή αν έχεις διαβάσει θα είναι καμιά μπαρούφα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, μέσα στην ναζιστική κατοχή η ελπίδα δόθηκε όταν οι τριαταφικοί, τα τρία ταφ δηλαδή, που είναι τηλέφωνο, τηλέγραφος, τηλέτυπο, κάτι τέτοιο είναι τα τρία ταφ, οι τηλεπικοινωνίες δηλαδή της εποχής, ξεκίνησαν απεργία στις 14 Απριλίου 1942. Η πρώτη μεγάλη μαζική απεργία στην κατεχόμενη Ευρώπη, φυσικά και στην Ελλάδα, και ταυτόχρονα είναι η πρώτη απεργία που έκαναν δημόσιοι υπάλληλοι στην κατοχή. Και ξέρετε που στεγάζονταν τότε οι τριαταφικοί? Στο κτίριο του ΟΤΕ, που υπάρχει ακόμη και σήμερα, υφίσταται δίπλα ακριβώς από το Ιστορικό Μουσείο, δηλαδή στην πλατεία του Κολοκοτρώνη, που είναι και το Ιστορικό Μουσείο, παλιά Βουλή που λέμε. Ακριβώς όπως ερχόμαστε από την Ομόνια, στο δεξί μας χέρι υπάρχει ένα κτίριο, το οποίο είναι και σήμερα του ΟΤΕ, και ήταν παλιά τα τρία ταφ. Εκεί δηλαδή στεγάζονταν. Από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη απεργία. Πολύ σύντομα, αμέσως ένα 24ωρο, εκδηλώθηκε σε όλα τα βασικά υπουργεία της κατοχής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να παραλύσει η διοίκηση των κατοχικών αρχών. Σε 8 μέρες μέσα, το κατοχικό καθεστώς είχε ενδώσει και είχε αυξήσει, είχε δώσει τα βασικά αιτήματα ή τουλάχιστον είχε δικαιώσει βασικά εργασιακά αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να μην υποστεί ξανά την απειλή αυτή που υπέστη, καθότι παρέλυσε το κράτος ολόκληρο και δεν μπορούσαν οι κατοχικές δυνάμεις να ασκήσουν κατοχή. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό, τι έγκλημα έχουν κάνει οι συνδικαλισταράδες στο δημόσιο τομέα? Να το πούμε και διαφορετικά. Το 2011, αν θυμάμαι καλά, την εποχή που παράλληλα έβγαινε ο κόσμος στους δρόμους, βλέπαμε ταυτόχρονα, υπήρχαν 7 υπουργεία σε μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, νομίζω την άνοιξη του 2011, θυμάμαι ήταν αυτό, 7 υπουργεία υποκατάληψη. Δεν ήταν λειτουργική, αλλά υποκατάληψη. Θυμάμαι γιατί σε ένα από αυτά είχα πάει κι εγώ. Ήταν φθινόπωρο πηγαίνοντας προς χειμώνας
του 12, ήταν φθινόπωρο του 11 προς χειμώνα του 12, θυμάμαι, γιατί είχαμε κάνει μία ανοιχτή ακρόαση, μία εκπομπή του Ράδιο 9, τότε εκπομπή ΑΕ, μέσα από το υποκατάληψη Υπουργείο της Βιομηχανίας εκείνη την εποχή, όπου οι εργαζόμενοι λέγανε σημεία και τέρατα. Δηλαδή, πραγματικά για πρώτη φορά ο Έλληνας πολίτης ακούγε πράγματα τα οποία έχει εντυπωσιαστεί. Το πόσο κοστίζει, για παράδειγμα, ο καθαυτό δημόσιος υπάλληλος και πόσο κοστίζει, ας πούμε, το φυτευτό προσωπικό των υπουργών, υφυπουργών και λοιπόν. Που κοστίζει υπερδιπλάσια από ό,τι κόστιζε ο δημόσιος υπάλληλος, που ήταν μόνιμη αποστολή στο Υπουργείο. Πώς ήταν δομημένο το Υπουργείο, ενώ είχε το προσωπικό και μάλιστα εξαιρετικά εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να ανταπεξέρχεται σε όλη την αποστολή του, έδινε έξω τις δουλειές και πράγματα φοβερά σε κατάληψη. Όταν λοιπόν το καθεστώς στην εποχή εκείνη έπαθε την πλάκα του, όταν είδε ότι μάλιστα θυμάμαι τότε το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε 2 υπουργούς και 2 υφυπουργούς. Αυτοί λοιπόν, επειδή ήταν υποκατάληψη του Υπουργείου και δεν τους επέτρεπαν να μπουν μέσα οι εργαζόμενοι, πηγαίνανε και συνεδριάζανε στο κτίριο της ΕΚΟ τότε, ΕΛΠΕ αργότερα, στο κτίριο Λάτσι. Τα παιδιά, ξέρετε, στο αφεντικό. Δηλαδή, εντάξει, εφόσον δεν είχαν δημόσιο κτίριο, πηγαίνανε στο αφεντικό. Λοιπόν, και πόσο ξεφτύλα ήταν αυτή η ιστορία και πόσο είχε εκνευρίσει και τους έτσι. Και τι κάνανε, πώς το αντιμετώπισε η εξουσία τότε. Καθόλου με καταστολή. Γιατί η καταστολή θα σήμαινε ενδεχομένως μια σύγκρουση άγρια με τους δημόσιους υπαλλήλους και ακόμη οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ήταν ολοσχερός ο κατημάς όπως είναι σήμερα. Δεν θέλω να πω ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι κατημάς, αλλά θέλω να πω ότι υπήρχε ένα σοβαρός πυρήνας της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος και σεβόταν τον εαυτό του και πολλή δουλειά είχε επενδύσει πάνω του. Θυμάμαι 120 διδακτορικά ήταν σε εκείνο το Υπουργείο. 120. Εκ των οποίων δεκάδες είχαν πάει στο εξωτερικό με χρήματα του ελληνικού δημοσίου για μετεκπαιδεύσεις, ιστορίες, προσαρμογές κλπ. Και όλο αυτό το δυναμικό αργούσε. Δηλαδή το είχαν βάλει στο μουσκιο, ούτε που τους ενδιέφερε. Θυμάμαι τις μελέτες που μου το παραδώσανε για την αναδιοργάνωση της διοίκησης, πράγματα, τέτοια πράγματα. Αξίζει τον κόπο, υπάρχει στα αρχεία αυτή η εκπομπή που την κάναμε μέσα από το Υπουργείο. Μιλάμε κατάσταση επαναστατικής κρίσης, έτσι. Λοιπόν, και τι έγινε, έξυπνα λειτουργούσε η εξουσία. Ήξερε ότι αν χάσει τον έλεγχο στην κρατική διοίκηση, ήξερε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει τίποτα. Εάν μάλιστα κέρδιζε η ιδέα της κατάληψης, τότε εάν γινόταν κατάληψη απευθείας, ας πούμε, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ποιος θα μπορούσε να λειτουργήσει στο δημοστομέα? Κανένας. Ή για παράδειγμα, ακόμη και αν έστελνε δυνάμεις κατοχής, ας πούμε, τους Πρετοριανούς και σπάγανε στο ξύλο τους δημόσιους υπαλλήλους. Άλλωστε το κάνανε στην παλιά κατοχή. Στις 8 μέρες απεργίας τον Απρίλιο του 1942, κάθε βράδυ μαζεύανε τους προτεργάτες και τους πηγαίνανε χαϊδάρι και εκτέλεση. Με ανοιχτή επικήρυξη από τον Γκοτζαμάνη, τότε Υπουργό Εσωτερικών, και την κατοχική διοίκηση. Δεν σπάσανε. Γιατί ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ακόμη και αν καταλάβεις ένα ζωτικό αρμό του κράτους, όπως είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πώς θα τους λειτουργήσεις? Με ποιους? Με τους ματατζίδες? Πώς θα βάλεις το δημόσιο υπάλληλο που ξέρει, που είναι εξειδικευμένη δουλειά, να κάνει τη δουλειά? Ποιος? Οποιονδήποτε και να φέρεις απ' έξω, για να μάθει και μόνο τη δουλειά, για να βρει τους κωδικούς, για να ξέρει πώς θα χειριστεί ολόκληρο αυτό το σύστημα, πρέπει να περάσει εκπαίδευση. Να τους μάθει. Ποιος θα τον κάνει, αν κάνει λευκή απεργία ο υπάλληλος? Ακόμη και αν τον έχουν επιτάξει, αν τον έχουν χώσει μέσα, αν του έχουν βάλει τον πιστόλι στον κρόταφο και λέει, εγώ δεν ξέρω. Ή όπως κάναμε εμείς στο στρατό, ας πούμε, αντί να κάνουμε φυσική απογραφή, λέγαμε βρούλους τρούλους. Τι είναι αυτό, τρούλους? Βγάλε σε άκρη. Καταλαβαίνουμε τώρα. Λοιπόν, και τι κάνανε? Κάτι πολύ έξυπνο. Το φωνάζαμε τότε, ο μόνος γραφικός που το φώναζε, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, τους δώσανε ωραία πακέτα προώρησης δεξιοδότησης. Και του λέγανε, μάγκα μου, έχεις 30 χρόνια, πολύ ωραία, σου υπολείπονται 5. Έχεις διδακτορικό, έχεις αυτά τα προσόντα, πολύ ωραία. Σου δίνω ένα πακέτο προώρησης δεξιοδότησης, όπου σου δίνω σύν 100% την αποζημίωση που θα πάρεις, καθότι θα φύγεις από αυτή την ιστορία. Πάτα και φύγε. Και έτσι έδιωξαν ένα σημαντικό κομμάτι της διοίκησης, το οποίο ήταν το πιο έμπειρο,
εκείνο το κομμάτι το οποίο ενδιαφερόταν περισσότερο για τη διοίκηση λόγω εκθέσεως από τη ίδια του τη θέση, ενδιαφερόταν περισσότερο για το αντικείμενο. Είχε επενδύσει το κράτος και το γενικά το δημόσιο επάνω τους από άποψη τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Οπότε τους διώξανε και έμεινε ο κατημάς. Μάλλον σωστότερα κυρίως ο κατημάς, που μπορεί να εκβιαστεί πιο εύκολα, μπορεί να οδηγηθεί σε αδιέξοδο πιο εύκολα και βεβαίως να φοβάται να κινηθεί, γιατί δεν έχει ούτε καν αίσθηση προσόντων. Ενώ οι άλλοι, εγώ αυτούς τους ανθρώπους που είχα γνωρίσει στο Υπουργείο, μου κάνει φοβερή εντύπωση πώς θα μπορούσε να εκβιαστεί κάποιος τέτοιος. Όταν έχεις δύο διδακτορικά στα ζητήματα διοίκηση οργάνωση βιομηχανίας και αντίστοιχη χρόνων εμπειρία στο εξωτερικό, που είναι, στην έχει πληρώσει το κράτος για μετεκπαίδευση, τι φοβάσαι? Ποιο φοβάσαι? Εγώ ξέρω σε επιχείρηση του ΟΤΕ, θυγατρική επιχείρηση του ΟΤΕ, άνθρωπος ο οποίος σε τηλεπικοινωνίες, ειδικά δορυφορικές για την ναυτιλία, τον έπαιρνε η ΝΑΣΑ να το συμβουλευτεί. Φαντάσου εξειδίκευση. Τι κάνανε? Του είπανε: «Πστ, Μιχαλαγκή, ωραίος είσαι, πάρ το πακέτο, πάρ και επιπλέον, πάρε και όσα θέλεις, πόσα θες. 2 εκατομμύρια, πάρτα, φύγε». Και βάλαν στη θέση του έναν υπαλληλάκο της κακιάς συμφοράς και της κακιάς φαλιάρας. Που ο οποίος βεβαίως κάθε φορά που ο προϊστάμενος φώναζε, λοιπόν, έτρεμε τα πόδια του. Μα μου δικατουριόταν επάνω του. Ενώ ο άλλος που είχε τα προσόντα, ήξερε κτλ. Άμα του φώναζε προϊστάμενος ή έρχονταν η εργοδοσία, ειδικά το δημόσιο, μπορούσε να σηκώσει και ένα κεφάλι για να μπαστεί στο διάλογο εσείς. Στο κάτω αυτή είχε να φοβηθεί. Από την αγορά εργασίας. Αμέσως. Και έτσι τσακίσαν το δημόσιο. Με αυτόν τον τρόπο κάνανε δύο πράγματα. Πρώτον, απαλλάξαν το δημόσιο από το πιο καλό εμπειρο και καλό στελεχικό του δυναμικό. Δηλαδή το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει μια σοβαρή αναγέννηση διοίκησης. Και το δεύτερον, το πιο αγωνιστικό, δεδομένα αγωνιστικό ή de facto αγωνιστικό κομμάτι του δημόσιου τομέα. Και μας έμεινε ο κατημάς και συνδικαλισταράδες. Και τώρα μας λένε διαγραφή του χρέους. Καλά κάνουν και το λένε. Εγώ δεν είμαι πάμε που άκουσα στη διάρκεια της όταν πέρασα μέσα από το πάμε, μια γυναικεία φωνή απροσδιορίστου του φίλου να λέει ότι «Σας θυμόμαστε τότε που είσαστε με το μάστερ, τώρα δεν μπορείτε να μας αλλάξετε». Γιατί κυρά μου, η κυρία, δεν ξέρω τι είναι αυτός. Κουκουέ είναι πάντως. Απροσδιορίστου του φίλου. Λοιπόν, λέω, δεν μπορείς δεν μπορεί να αλλάξει άποψη κάποιος. Δηλαδή τι πάει να πει, ήτανε με το Maastricht, τώρα είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα εγώ εμείς θυμόμασταν τότε που ήτανε με το Maastricht. Το καταλαβαίνω αυτό. Τι απόλυτη λιθιότητα. Όχι, βεβαίως δεν είναι λιθιότητα, βεβαίως στηρίζεται και καλλιεργείται από την ηλικιότητα, αλλά βεβαίως είναι διαταγμένη υπηρεσία στο καθεστώς. Πρέπει οπωσδήποτε να μην υπάρξει ενότητα. Εντάξει, να μην υπάρχει ενότητα. Και βεβαίως ενότητα στους εργαζόμενους κάτω με κοινούς σκοπούς. Και λοιπόν, βεβαίως αν ο οποιοσδήποτε πει ζήτω το κουκουέ, αμέσως θα γίνει κομμουνισταράς του κερατά. Αυτός κι αν γίνει επαναστάτης. Δεν πανάνε Γκλέτσος, ο οποίος ήταν ακροδεξιός μέχρι αηδίας και πήγαινε σε ασκήσεις εφέδρων, όχι εφέδρων, δήθεν μπρατσαράδων που περάσαν από τις ειδικές δυνάμεις και μας το έπαιζε και μας έκανε ασκήσεις και τα αρέστα. Δηλαδή, χρυσή αυγή του κεράτα. Και μετά ξαφνικά εμφανίζεται, ζήτω η Παπαρίγα, και τον είχαμε φάτσα φόρα σε όλο το 902 πριν τον πουλήσουν, βέβαια. Έτσι. Και μας το έπαιζε ο κομμουνισταράς του κομμουνισταρά. Αλλά τελείως τυχαία είχαν ξεχάσει τις ακροδεξίες αντιλήψεις και καταβολές φασιστικού είδους μάλιστα. Αλλά σε αυτούς που σήμερα φωνάζουν ενάντια στο ευρώ, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη διαγραφή του χρέους, θυμούνται όλη την παλιά τους ιστορία. «Σας θυμόμαστε!» Γιατί δεν λένε «Ζήτω Κουτσούμπας», ο οποίος τον είδα, κουστούμιο ανάπηρος, μοναστηράκι. Γιατί ξέρετε το, εντάξει δεν φτάνει πλέον, κρατική επιδότηση περιοριστήκε, κατανοητό. Λοιπόν, κατά τα άλλα βεβαίως ο κόσμος δεν τους έκανε τη χάρη, κατέβηκε, αυτό θέλουμε να πούμε. Το πάμε, κατά τις εκτιμήσεις πάντα της αστυνομίας, είχε περίπου το μισό κόσμο από ό,τι ήταν γενικότερα. Προσωπικά πιστεύω το λιγότερο,
Θέλω να πω δηλαδή ότι εγώ προσωπικά έχω την αίσθηση ότι είχε περισσότερο κόσμο τα συνδικάτα παρά ο κόσμος του ΠΑΜΗ. Κυρίως βέβαια στο μεγαλύτερο κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι ήταν εκτός μπλοκ, ήταν το περιφερόμενο ας πούμε, που λες πού να πάω, τι να κάνω κτλ. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι το μπλοκ του ΠΑΜΗ ήταν ΚΝΕ. Τα δε συνδικάτα που υποτίθεται ότι ελέγχει το ΠΑΜΗ, κυρίως ομοσπονδίες, ήταν ανύπαρκτες. Κυριολεκτικά ανύπαρκτες. Βεβαίως υπήρχε τρομακτικό πρόβλημα και στα συνδικάτα από κάτω που ερχόντουσαν από τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΔ, από την αποσπασματικότητα, αλλά καμία σχέση με τα συνδικάτα που αντιπροσώπευαν το ΠΑΜΗ. Ήταν σφραγίδες κυριολεκτικά. Σφραγίδες. Πέρασα ενδιάμεσα και έβλεπα γνωστούς συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας που ξέρω ότι είναι κομματικοί υπάλληλοι. Τους ξέρω από την κάτω του 80, πώς να το πούμε. Δηλαδή δεν υπήρχαν εργαζόμενοι. Υπήρχε κόσμος που περιέρεε, γιατί ο κόσμος αυτός έχει την ψευδή αντίληψη ότι το να είσαι στο ΠΑΜΕ είσαι πιο ασφαλής. Βεβαίως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι το μόνο μπλοκ μέχρι σήμερα, οργανωμένο μπλοκ διαδηλωτών, σε απεργία ή όχι, που έχει νεκρούς και πολυάριθμους τραυματίες, είναι το ΠΑΜΕ. Κανένας άλλος. Τότε, όταν το ίδιο έπεσε στην παγίδα της προβοκάτσιας που έστεινε για ολόκληρο το λαό το 2011, όταν έκανε περιφρούρηση της Βουλής. Τότε έπεσε στην παγίδα που το ίδιο έστεινε για όλους τους υπόλοιπους και θρύνησε και θρυνήσαμε όλοι 2 νεκρούς, 87 βαριά τραυματίες. Που περισσότεροι από αυτούς ήταν κνήτες, δηλαδή νεαρά παιδιά, τα οποία βεβαίως δεν είχαν καμιά δουλειά να κάνουν περιφρούρηση εργατικού ή κοινωνικού αγώνα και πολύ περισσότερο δεν είχαν καμιά δουλειά να συγκροτούν τάγματα εφόδου για να κυνηγάνε μπαχαλάκιδες στα νησιά, στα τέτοια. Και έτσι φάγανε το ξύλο της αρκούδας, φάγανε τους μολότοφ της αρκούδας, κινδυνεύσανε ζωές και πάλι καλά που είχαν 2 μόνο νεκρούς. Πάλι καλά. Απλά το σκέφτονται ξανά όσοι νομίζουν ότι είναι εκεί ασφαλείς. Από τις 6 ώρα που είχαν πάει και είχαν στηθεί μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη, μόνο και μόνο για να καταλάβουν την περιοχή, μην πάει το μίασμα. Όλοι οι άλλοι το μίασμα. Είναι τρομερό. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, το τι έγινε χθες ήταν το γνωστό επεισόδιο που περιμέναμε όλοι, το τάραμε τα παιδιά, τους μπαχαλάκηδες δηλαδή, ήταν και στο κέντρο της πλατείας του Συντάγματος, αλλά και λίγο πιο κάτω, ορισμένοι και συγκεκριμένοι που έχουν φωτογραφηθεί και μάλιστα ήδη έχουν αρχίσει να σηκώνονται στο διαδίκτυο, τους είδαμε να χαργεντίζονται με τις δημιουργίες των ΜΑΤ, να εξοπλίζονται από συγκεκριμένο σημείο, κάτω από την πλατεία Συντάγματος, σε συγκεκριμένη πώς να το πούμε, συγκεκριμένη στοά λίγο πάνω από το Υπουργείο Οικονομικών και μάλιστα υπό την επιτήρηση αστυνομικών δυνάμεων για να μην συμβεί το απροσδόκητο, έτσι λοιπόν, όπου μετά από λίγο, αφού πέρασε βεβαίως όλη η διαδήλωση, έκανε τα σύνδετα σε δήματά της και όλα αυτά τα πράγματα και αποχώρησε προχώροντας κάτω, διαλυόμενη μάλλον προς την προς το προπύλαιο του Πανεπιστημίου, αρχίσανε το ευάραιο και ευήλιο έργο τους. Υπήρχε μια ομάδα, όχι ιδιαίτερα πολυάριθμη, ομάδα, πώς τους λέμε, μπαχαλάκηδες. Για να ξεκαθαρίσουμε, αυτά είναι περισσότερο παιδιά τα οποία είτε δεν ξέρουν τι τους γίνεται, είτε εκτονώνονται μέσα από τη τυφλή βία, και παρά το γεγονός ότι θεωρούμε ότι είναι θύματα, πώς να το πούμε, τα θεωρούμε θύματα αυτές τις κατάστασεις, δεν τους θεωρούμε θύτες, έτσι, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτά τα παιδιά τα χειρίζονται συγκεκριμένοι πράκτορες, προβοκάτορες, οι οποίοι πραγματικά έχουν αυτή την αποστολή. Τους ξέρουμε όλοι, τους έχουμε φωτογραφίσει εκατοντάδες φορές, τουλάχιστον από το 2011 έχω δει μπροστά μου και έχω δει ξανά και ξανά τους ίδιους και τους ίδιους. Λοιπόν, και σε μια από αυτές τις ιστορίες, ενώ είχε αποχωρήσει βεβαίως όλο το κύμα της διαδήλωσης μαζί και τον μπλοκ του ΕΠΑΜ, το οποίο οφείλω να πω ότι ήταν ένα από τα πιο οργανωμένα και μαζικά μπλοκ της διαδήλωσης, όποιος βρέθηκε εκεί το γνωρίζει,
Έγινε επίθεση στη σημαία που είχε ανατεθεί ανάμεσα στους δύο στήλους, ανάμεσα δύο στήλους στην Βουλή. Έγινε επίθεση στη σημαία καταστραφή, ήταν λίγοι παρευρισκόμενοι και όσοι είχαν μείνει για διάφορους λόγους πίσω, έγινε μια προσπάθεια να αποτραπεί από το να αρπαγεί η σημαία από συγκεκριμένα άτομα, από τους μπαχαλάκηδες, δεν ήταν όλοι οι μπαχαλάκηδες, έτσι, να μην το συζητήσουμε, ήταν συγκεκριμένα άτομα τα οποία βγήκαν από το μπλοκ των λεγόμενων μπαχαλάκηδων και υπό την αυστηρή επιτήρηση των ΜΑΤ πήγαν να σκίσουν και να κάψουν τη σημαία ή δεν ξέρω τι άλλο. Βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι εκεί, άγνωστοι μεταξύ τους, εδώ μεταξύ, να υπερασπίζονται τη σημαία ή τουλάχιστον να την αποσπάσουν από τα χέρια των προβοκατόρων και να την διασώσουν, με αποτέλεσμα ένα μέλος του ΕΠΑΜ να αντιμετωπίσει την μήνυν ενός σεσημασμένου πράκτορα της ασφάλειας σε διαταγμένη υπηρεσία μέσα στους μπαχαλάκηδες, πάρα πολύ γνωστή φάτσα, φωτογραφημένη, καταγραμμένη όχι μόνο στα Εξάρχεια αλλά και αλλού ως βαποράκι του κυκλώματος Πρέζας. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση αυτός ο τύπος, τόσο χαρακτηριστική περίπτωση που τον έχουμε δει, πώς να το πούμε, ακόμη τον έχουμε εντοπίσει ακόμη και, και στη διαδήλωση των Χρυσαυγητών τότε με τον Μιχαλολιάκο και τα λοιπά. Τόσο χαρακτηριστική περίπτωση, ο οποίος προσπάθησε να δώσει έτσι, σημάδια, πως τον ενέκανε βέβαια θρασίδηλοι όλοι τους, γιατί βρήκαν ξεμοναχιασμένους 3-4 ανθρώπους οι οποίοι υπερασπίστηκαν τη σημαία, θρασίδηλα υποκείμενα, γιατί βεβαίως όσο υπήρχαν τα οργανωμένα μπλοκ των διαδηλωτών δεν υπήρχε καμία περίπτωση αυτός να κουνηθεί ή κάποιοι, 2-3 είναι, δεν είναι πολλοί από αυτήν την ιστορία, και όσοι από τους θερμόειδους ανεγκέφαλους μπορούν να τους ακολουθήσουν, αλλά γενικά αυτό δεν υπήρξε, χθες ήταν πολύ συγκεκριμένη. Αυτό που εγώ θα ήθελα να σχολιάσω εκτός από όλα τα άλλα ήταν το πόσο πραγματικά τιμούν τη σημαία οι ροπαλοφόροι του κράτους, οι Πρετοριανοί. Ήταν μια τεράστια ελληνική σημαία, δεν είχε τίποτα αυτή η ελληνική σημαία εκτός από ένα σύνθημα, το θυμάσαι Γιάννη? Ναι, ναι, την Ελλάδα αγαπάμε, δεν την πουλάμε. Μπράβο. Λοιπόν, ένα σύνθημα το οποίο δονεί την Ελλάδα τουλάχιστον από την απελευθέρωση και μετά. Πάρα πολλές φορές έχει βγει. Ήταν μια τεράστια σημαία. Η σημαία αυτή κυματίζει στους ιστούς στις παραμεθόριες περιοχές όπου υποδηλώνει ότι εκεί είναι ελληνικά εδάφη ή ελληνικά ύδατα. Είναι από τις στρατιωτικές σημαίες που συγκρούνται στα μεγάλα εστία, είτε σε βραχονισίδες είτε σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τυχαία σημαία λοιπόν. Από κάθε άποψη, και βεβαίως οι ένστολοι ροπαλοφόροι ούτε που τους ένιαξε, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε να παραταχθεί μια δημιουργία εκεί μπροστά και δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα, ούτε συμπλοκή, ούτε ιστορίες, ούτε τίποτα. Άλλωστε αυτοί που λέμε μπαχαλάκηδες είχαν να εκφράσουν την τυφλή τους οργή, ούτε τους ενδιέφερε να εμπλακούν στην ιστορία ή όχι, ήταν συγκεκριμένα τα άτομα. Ήταν συγκεκριμένα τα άτομα που είπα και πολύ σεσημασμένα. Και εγώ απευθύνομαι και στα παιδιά αυτά, που τέλος πάντων μέσα από την. Παρά το γεγονός ότι διαφωνούμε ριζικά με τον τρόπο που εκδηλώνουν την οργή τους και το. Ρε παιδιά, γιατί επιτρέπετε να έχετε προβοκάτορες στις γραμμές σας? Δηλαδή, γιατί το ΕΠΑΜ, ας πούμε, δεν μπορεί να έχει προβοκάτορες? Δηλαδή, τόσο δύσκολο είναι, ιδεολογικό. Είναι ιδεολογικό θέμα, δηλαδή. Και εμείς έχουμε ανοιχτό μπλοκ, Δημήτρη. Ανοιχτό, και παρόλα αυτά, αλλά περιφρουρούμε την θέση μας. Αυτό λέω, περιφρουρούμε. Δηλαδή, αν κινηθεί κάποιος με αυτόν τον τρόπο, έχει χαθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει χαθεί. Έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν στο ΕΠΑΜ και το έχουμε προλάβει. Δηλαδή, δεν θέλει και τίποτα φοβερά πράγματα, ούτε επαγγελματίες του είδους. Τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί επιτρέπετε? Πιάστε τους. Δηλαδή, είναι δυνατόν να λες ότι τα βάζουν το κράτος και τα όργανα τους, τα όργανα καταστολής, και την ίδια ώρα τα ίδια όργανα καταστολής και το βαθύτερο κράτος και το παρακράτος είναι στις γραμμές σου και σε καθοδηγεί? Ξέρω εγώ. Εκτός και αν από την πολύ πρέζα έχετε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, δηλαδή την καλωδίωση. Δεν κάνει επαφή. Ξέρω εγώ. Τι να κάνω. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά. Διαφωνούμε. Αλλά πού διαφέρεται από τους φασίστες, τους Ναζί? Πού ρε παιδιά? Εν τω μεταξύ οι δημιουργίες, 3 στον αριθμό, ούτε που κουνήθηκαν. Ούτε που κουνήθηκαν.
να καεί το κολόπανο. Αυτό ήταν η λογική τους. Και δεν λέω βεβαίως ορισμένων παιδιών από εκεί μέσα που πέρναγα μια δημιουργία και άκουσα τα σχόλιά τους και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μιλάω για τους κυρίως για τους βαθμοφόρους, έτσι, και τους διοικητές τους. Βέβαια, έχουν τέτοια συνείδηση ότι είναι δύναμη κατοχής σε αυτόν τον τόπο που δεν τους συγκινεί το εθνόσημο. Ούτε βεβαίως το σύμβολο. Εντάξει, δεν μαθαίνουν ότι τη σημαία δεν την το στοιχειώδες που το μαθαίνει ο στρατιώτης όταν πηγαίνει στη βασική εκπαίδευση. Τη σημαία δεν την εγκαταλείπεις. Εδώ πάνε να καταργήσουν το εθνόσημο από το στρατό, ρε Δημήτρη. Ναι, απλά λέω ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ. Mm. Έτσι, για να καταλάβουμε. Γιατί βεβαίως θα ακούσουμε τους Περισσινούς, λέω εκ Περισσού, να λένε ότι όλα αυτά είναι ο καπιταλισμός. Παιδιά, να ηρεμήσουμε λιγάκι. Προσγειωθούμε κάπως. Βζουμ. Δηλαδή, μην λέμε κατά ανοησίες. Και ο καθένας μας έχει ευθύνη. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Εμείς σας τον δώσαμε. Αυτόν τον τύπο όπου τον δείτε, φροντίστε να τον ξεφορτωθείτε, θα φροντίσουμε και εμείς. Δε όντως. Να μας δώσει την ευκαιρία μόνο. Πάντως, λοιπόν, εμείς ενημερώσαμε πάντως τις αρχές, να το πούμε. Βεβαίως, ποιες αρχές? Τους αφεντικά τους. Αλλά το ξέραμε, πλήρη συνείδηση έγινε αυτό το πράγμα, για να ξέρουμε και τι θα επακολουθήσει όταν χρειαστεί να περιφρουρηθεί ο αγώνας και ο κόσμος που κατεβαίνει κάτω. Πάντως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά που έδειξαν οι τηλεοράσεις, γιατί οι τηλεοράσεις ήταν τυφλές προς τη μεγάλη διαδήλωση και το φρόνημα του κόσμου, τον τρόπο οργάνωσης και την πειθαρχία που είχε ο κόσμος αυτός, που μου θύμιζε ειλικρινά την Κυριακή στις 5 Ιουλίου που ήταν το δημοψήφισμα, ο κόσμος αυτός που είχε κατέβει κάτω και το φρόνημά του, να το πούμε έτσι. Αυτά τα πράγματα δεν τα είδαν οι τηλεοράσεις, όχι, είδαν μόνο το κυνηγητό με τους μπαχαλάκηδες, τίποτα άλλο. Δεν είδαν τίποτα άλλο. Και μάλιστα αυτό μεταδίδει και το ΑΠΕ προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου αναπαράγεται από το Reuters, από όλα αυτά τα πράγματα, τι έγινε στην Αθήνα, λέει το μπάχαλο. Δεν έγινε καθόλου το μπάχαλο, ήταν μια πολύ οργανωμένη κατάσταση όπου φαίνεται ότι αρχίζει ο κόσμος και ξυπνάει από το λίθαργο και την απογοήτευση που του επίτηδες και σκόπιμα προσπάθησε να το εμφυσίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρεμπιπτόντως, επειδή βγήκαν σε κάποιες φωτογραφίες σε site με μπλοκ ΣΥΡΙΖΕΟΝ και νεολαίων του ΣΥΡΙΖΑ στη διαδήλωση, σας πληροφορώ ότι δεν υπήρχε ούτε δείγμα. Δεν υπήρχε ούτε δείγμα. Αυτά κυκλοφορούν επίτηδες. Είτε για να βρωμήσουν τη διαδήλωση και το αγωνιστικό φρόνημα του Κοσμάκη, κάποιοι επιτίδιοι χρησιμοποιώντας φωτογραφίες παλιότερων διαδηλώσεων όπου υπήρχε μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, είτε οι ίδιοι ΣΥΡΙΖΑΙ για να δουν ότι είχαμε κατέβει κάτω. Δεν υπήρξε ούτε ρουθούνι. Εννοώ για οργανωμένο μπλοκ. Ναι, ναι, ναι. Τώρα ο κόσμος ελεύθερα είναι. Πάντως υπήρχε κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε, αλλά δεν τολμήσανε. Mm-hmm. Δεν τολμήσανε, ναι, γιατί ό,τι οργανωμένο ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ υπήρχε εκεί πέρα, δεν πιστεύω ότι εύκολα θα κρατούσε την οργή του κόσμου. Mm-hmm. Δεν το πιστεύω. Όπως και βεβαίως δεν υπήρξε κανένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κανένας. Με εξαίρεση βεβαίως το ΠΑΜΕ, που από μόνο του είναι άστα να πάνε. Λοιπόν, κανένας δεν τόλμησε. Κανένας δεν τόλμησε. Από όλους αυτούς κανένας δεν τόλμησε να πάει στην διαδήλωση. Και βεβαίως καλά έκανε και δεν τόλμησε. Γιατί την τύχη του Κουμουτσάκου δεν ξέρω πώς θα την είχαν και πόσο θα σταματούσαμε. Ή θα μπορούσαμε να οριοθετηθεί. Να συγκρατηθεί ο κόσμος, ναι, ας πούμε, με αυτούς τους τύπους, ας πούμε, που κυκλοφορούν. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα της χθεσινής διαδήλωσης. Οφείλω να πω ότι το κάλεσμα σε μια εποχή όπου όλοι μας λέγανε ότι κυριαρχεί η μαζική κατάθλιψη, η απογοήτευση και παρέτηση του κόσμου, ήταν αποτελεσματικό, ακόμη και με δεδομένη την πλήρη συνείδηση ότι είναι πουλημένα τομάρια στη ΓΕΣΕΗ και στην ΑΔΔ, παρόλα αυτά ο κόσμος κατέβηκε δίνοντας ένα δείγμα το ότι θέλει οπωσδήποτε κλιμάκωση μαζικών κινητοποιήσεων. Αυτό συζητούσε όλος ο κόσμος. Όπου και να πηγαίναμε, αυτό το πράγμα. Λέγανε, καλά, εντάξει, ωραία, 24 ώρες, τώρα τι μας λέει τώρα εδώ? Εδώ θέλει πιο αποτελεσματικούς τρόπους. Πιο αποτελεσματικούς τρόπους θέλει κλιμάκωση, όπου θα πάμε σε επαόριστον να νεκρώσει η χώρα επαόριστον. Δεν γίνει διαφορετικά, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχουμε άλλο τρόπο? Έχουν κλείσει όλοι οι τρόποι. Όλοι οι άλλοι τρόποι. Δεν σου επιτρέπουν.
να νεκρώσουμε τη χώρα. Και να την νεκρώσουμε, θα μου πεις με ποια, με τη ΓΕΣΕΕ, το ΠΑΜΕ και την ΑΕΔΗ. Όχι βέβαια. Συντονιστικά αγώνα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο τρόπο. Συντονιστικά αγώνα με συνελεύσεις από τα κάτω που θα παράγουν συντονιστικά αγώνα και μετά συντονιστικό όλων των συντονιστικών. Κάτι ανάλογο δηλαδή που κάνουν οι αγρότες στη Θεσσαλία, όπου προσπαθούν να φτιάξουν ένα συντονιστικό πανελλαδικό μακριά από, από τους αγροτοπατέρες του ΚΚΕ και των υπολείπων του κίτρινου συνδικαλισμού. Λοιπόν, του δοτού συνδικαλισμού γενικά. Λοιπόν, και με συναφή είναι και ελλείς μέσα, είναι διάφοροι. Λοιπόν, μακάρι αυτό να ευοδοθεί. Εμείς πρέπει και οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη για να γίνει, να συνδέσουμε κινήματα στα οποία μπορούμε και συμμετέχουμε, όπως είναι το κίνημα Γιαννάδες στη ΒΑΠΕ, όλα τα κινήματα αλληλεγγύης πρέπει να ενταχθούν όλα και να μπορούν να πειθαρχήσουν, εάν είναι δυνατόν, κάτω από ένα ενιαίο συντονιστικό, όπου θα καλέσει και βαθμιδωτά θα οδηγήσει σε μια γενική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας. Να νεκρώσουν τα πάντα. Με όλους εδώ. Και θα σας πω εγώ μετά πόσο κρατάει αυτή η κυβέρνηση και πόσα μνημόνια χωράει ο σάκος. Με αυτόν τον τρόπο. Και οφείλουμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Να πω τρία σημεία που παρατήρησα στη φάση της χθεσινής πορείας και της διαδήλωσης. Το πρώτο ήταν τα πάρα πολύ καλά συνθήματα που είχε το ΕΠΑΜ, τα οποία είχαν μεγάλη ανταπόκριση. Επίσης, η ανταπόκριση του κόσμου, ο οποίος ήταν δεξιά και αριστερά στο δρόμο, ήταν, μου θύμισε τις παλιές εποχές, το 11, το 12, χειροκροτούσαν δηλαδή που περνάγαμε, το ΕΠΑΜ χειροκροτούσαν όταν περνάγε από μπροστά. Και τέλος να πω ότι αυτή η προβολή από τα μέσα ενημέρωσης των Μπαχαλάκηδων και όλης αυτής της φασαρίας που έγινε έξω από τη Μεγάλη Βρετανία και λίγο πάνω στην Αμαλίας, έχει να κάνει και με την τρομοκράτηση του κόσμου, γιατί επέρχεται η 17η του Νοεμβρίου, στην οποία θα είναι, φαντάζομαι, πολύ μαζικότερη η παρουσία του κόσμου. Είναι το επόμενο ραντεβού. Έτσι. Και θέλουν να αποτρέψουν τον κόσμο, να τον τρομοκρατήσουν, τον πολίτη, να μην κατέβει σε αυτή την πορεία. Και εδώ είναι το ζήτημα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εγώ ανέμενα ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο, μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο. Επίσης ο Τσίπρας θα φύγει 17 Νοεμβρίου, θα πάει στην Τουρκία. Έτσι. Ναι, πάει στον ομογαλακτό του και ομοειδεάτη του. Ήσυχο το κεφάλι του πίσω, ας πούμε. Ναι. Να μην του κάνουμε και κανένα χουνέρι πίσω. Mm. Οπότε φαντάζομαι ότι θα ήθελε εγώ να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Ότι πρέπει 17 Νοεμβρίου να βγει με κεντρικό σύνθημα Τσίπρα μήνες στον Ερντογκάν. Δηλαδή, μην γυρίσει πίσω. Δηλαδή δεν. Άσε, τελειώσαμε με σένα. Έτσι αλλιώς, εγώ θέλω να πω και στους ακροατές της εκπομπής. Παιδιά, η ιστορία συνεχίζεται. Εμείς θα δώσουμε τα αδύνατα, θα κάνουμε τα δυνατά δυνατά σε συνεργασία με όποια δύναμη υπάρχει και δραστηριοποιείται, αν θέλετε, σε κοινούς στόχους ή με κοινή φιλοσοφία, να κλιμακωθούν οι μαζικές κινητοποιήσεις, έτσι ώστε με κάθε ζωντανή ευκαιρία, με κάθε πραγματική ευκαιρία προβλημάτων που απασχολούν τον κόσμο, να βρισκόμαστε στους δρόμους. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κλιμακωθεί η συμμετοχή του κόσμου και να φτάσει σε σημείο να είναι πάλι εκατομμύρια στους δρόμους. Άφοβα, χωρίς να φοβούνται, και αυτή τη φορά με οργάνωση και πολιτικό στόχο. Στόχος είναι ένας, ανατροπή των μνημονίων και των κυβερνήσεων που τα υιοθετούν. Να τελειώσουμε με δάφτους. Από εκεί και πέρα τα βρίσκουμε όλα τα άλλα. Τα βρίσκουμε, μην φοβάστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα βρίσκουμε. Και τα βρίσκουμε γιατί ξέρουμε. Και αν κατακτήσουμε και το ηθικό να μην φοβόμαστε τον τύρανο και τον δυνάστη, τότε είναι ακόμη πιο εύκολα. Δεν θα φοβόμαστε κανένα ανάπηρο να μας κουνάει τα χαρτιά, ούτε να βγαίνει οποιοδήποτε γύφτος της επίσημης πολιτικής και να μας λέει ότι ξέρετε τι γίνεται, δεν πρόκειται να σας δώσουμε λεφτά. Εμείς δεν πρόκειται να σας δώσουμε λεφτά. Τα λεφτά τα έχουμε εμείς. Νόμιμοι είμαστε εμείς που είμαστε εδώ πέρα. Εντάξει. Και όχι όλοι αυτοί οι τύποι που θέλουν να μας κάνουν ομάδες μέσα στη διάμαση χώρα. Ή πρόσφυγες, ή μετανάστες, ή οτιδήποτε άλλο. Η αποκτήνωση αυτή πρέπει να τελειώσει αυτή την ιστορία. Και κάποτε πρέπει να το συνηθίσουμε. Αυτό νομίζω. Το επόμενο ραντεβού. Να ξέρετε ότι από εδώ και μπροστά θα δώσουμε τα αδύνατα δυνατά, τουλάχιστον με κάθε ευκαιρία, να υπάρξει μια μαζική κλιμάκωση. Στις 17 είναι μια πρόσφορη ευκαιρία. Γιατί δεν είναι μια πρόσφορη μόνο ευκαιρία, γιατί έχουμε μια επέτειο η οποία οφείλουμε να την περιφρουρήσουμε για να αναδεικνύουμε. Επέτειο που αφορά την δημοκρατία και την εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Αλλά γιατί ακριβώς στην πραγματικότητα
ειδικά αυτές τις μέρες, η 17η Νοέμβρη του Πολυτεχνείου, είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της χώρας. Είναι η μέρα που οφείλουμε να διεκδικούμε εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Αυτό που αποτελεί ανοιχτό θέμα από την εποχή της δολοφονίας του Καποδίστρια, από την εποχή της επιδρομής της βαβαροκρατίας και της ξενοκρατίας σε αυτόν τον τόπο. Αυτή την ιστορία πρέπει να δώσουμε. Είναι μια φοβερή ευκαιρία να αναδείξουμε τα κεντρικά πολιτικά αιτήματα της συγκυρίας, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία, εθνική αυτοδιάθεση. Το δικαίωμά μου να είμαι διαφορετικός, ρε διάολε. Και δεν μπορεί αυτό να στηρίζεται μόνο στις ζωώδεις ή φυσικές μου διαφορετικότητες. Δηλαδή το αν είμαι ομοφιλόφιλος ή όχι. Βεβαίως και έχω το δικαίωμα να επιλέξω με ποιον τρόπο και πώς θέλω να αυτοδιαθέσω το πρόσωπό μου ή το άτομό μου. Αλλά ποτέ και με κανένα τρόπο εκτός κοινωνίας ή σε βάρος της κοινωνίας. Άρα πρώτα και κύριε πρέπει να ξεκινάμε από τη συλλογική αυτοδιάθεση. Από τη δυνατότητα ενός ολόκληρου λαού να αυτοδιατίθεται. Δηλαδή να αποφασίζει ο ίδιος για τον εαυτό του. Από πού και ως πού δηλαδή η διαφορετικότητα του ομοφιλόφιλου ετερόφιλου είναι πολύ σημαντική και μεγάλο θέμα. Αλλά το να καταπιέζεται ένας ολόκληρος λαός γιατί αυτοπροσδιορίζεται ως ελληνικός, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Από πού και ως πού δηλαδή. Διαφορετικά, στην πραγματικότητα η ετεροφιλία με την ομοφιλοφιλία δεν είναι τίποτα διαφορετικό από τον τρόπο που προσδιορίζεται το ζωικό βασίλειο. Ο τρόπος δηλαδή με τον τρόπο που αναπαράγεται το κάθε είδος. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Σήμερα. Εκεί καταντήσαμε. Ζωικό βασίλειο του ανθρώπου, του ανθρώπινου είδους. Να μας αφαιρέσει τα κοινωνικά μας χαρακτηριστικά. Τον τρόπο δηλαδή που ιστορικά διαμορφώνεται ταυτότητα του ανθρώπου. Και τότε έχει νόημα μόνο το δικαίωμα. Το οποίο δεν είναι παραχώρηση, κύριοι, της οποίας εξουσίας. Όπως είναι παραχώρηση ή αναγνώριση της δυνατότητας να επιβιώνει καρέτα-γαρέτα. Είναι δικαίωμα. Τι σημαίνει δικαίωμα? Αυτοπροσδιορίζεται με βάση τον αγώνα και την επαγρύπνηση του κάθε ενός από εμάς. Αλλιώς, ξέρετε, απόθεμα που ξεραφά και άλλο τίποτα. Τα δίνουμε σε κάθε έναν που δεν θέλει να, γιατί έχουν τελειώσει όλα, γιατί δεν γίνεται τίποτα, να κόψει το λαιμό του να τελειώνουμε. Να ξεβρωμάει ο τόπος. Να δούμε τι θα κάνουμε. Για τα παιδιά μας υποφέρουν, οι οικογένειές μας υποφέρουν. Δεν υπάρχει προοπτική σε αυτόν τον τόπο. Εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν πάμε πουθενά. Τι πρέπει να γίνει για να καταλάβουμε ότι η λογική που λέει ότι δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα, ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι τέλος πάντων καλύτερα να ψηφίσω Τσίπρα από το να πάρω σαφή θέση για τα προβλήματα, όχι μόνο δεν οδηγεί πουθενά, αλλά μας πάει στα χειρότερα. Η λογική του χειρότερου, του λιγότερου κακού, κοιτάξτε που μας οδηγεί. Θυμηθείτε όλους αυτούς τους μάγκες που αντί να υπερασπιστούν μέχρι τέλος το ζήτημα της μονομερούς διαγραφής του χρέους σε μια ανεξάρτητη και ελεύθερη Ελλάδα, όπου πραγματικά θα είναι ανεξάρτητη και ελεύθερη από την Ευρωπαϊκή Αποικιοκρατία, θυμηθείτε τους που σας λέγανε ότι ναι ρε παιδί μου, καλύτερα να το προσπαθούμε μέσα στο ευρώ με τον Τσίπρα. Θυμηθείτε τους τώρα που μας έχουν πάει στα πολύ χειρότερα. Τώρα που το λιγότερο κακό αποδείχτηκε χειρότερο κακό από τους προηγούμενους. Τώρα που τώρα ξεπουλάνε πράγματα που δεν τολμούσαν οι προηγούμενοι να ξεπουλήσουν και βάζουν υπογραφές εκεί που πραγματικά δεν τολμούσαν οι άλλοι να βάλουν υπογραφές, γιατί ξέραν ότι θα κεγόταν το πελεκούδι μέσα στη χώρα. Καταλαβαίνουμε, μας πάει η λογική του λιγότερου κακού. Εντάξει, τα παιδιά είναι αριστερά, να μου. Και μας πήγαν στα χειρότερα. Και έχεις τον κάθε φίλη να σου λέει, ρε παιδί μου, ότι είσαι εθνική. Το μεγάλο λέει πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο εθνικισμός της. Βεβαίως, όποιος έχει στοιχειώδη λογική και αναφορά στην ιστορία, ξέρει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα τούτους εδώ του τόπου είναι ότι ποτέ αυτό το κολοέθνος δεν διαμορφώθηκε ως κυρίαρχο έθνος. Πάντα εθελοδουλεία μέχρι αηδίας η ηθήλουσα τάξη. Ποιος εθνικισμός, κερατάδες? Όλη η προγονολατρία ήταν προϊόν της, μας ερώταν το Βερολίνο, το Λονδίνο και από Παρισίους. Και βεβαίως στους νεότερους χρόνους από την Ουάσιγκτον. Εθνικισμός. Βρήκατε μια καραμέλα και τη μασάτε. Ούτε ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Πότε είχαμε εθνικιστική αστική τάξη στην Ελλάδα? Αστική τάξη δηλαδή που νοιάστηκε να υπερασπίσει αυτόν τον τόπο για το δικό της συμφέρον. Όχι για το συμφέρον του κόρου του Κοσμάκη. Δεν σου λέω για αυτό το πράγμα. Για το δικό της συμφέρον. Πότε είχαμε εθνική αστική τάξη που απάλλαξε τον αγρότη από τον τσιφλικά? Πότε έγινε αυτό? Πότε είχαμε εθνικιστική αστική τάξη που απάλλαξε από τον ξένο ζυγό του αυτή τη χώρα? Πότε ρε παιδιά? Γιατί εγώ δεν ξέρω αν είχαμε ποτέ.
Ο Τσιφλικάς έγινε μεγαλοαστός. Δεν έγινε τίποτα άλλο. Δεν συνετρίβει ποτέ αυτός ο Τσιφλικάς ποτέ. Μετατράπηκε με τον τρόπο που έγινε στην Αγγλία. Βέβαια σε άλλο μέγεθος. Και ανοιχτά προς, όπως ο Δουλοκτήτης στο νότο, της Αμερικής ήταν μεγαλοκαπιταλιστής γιατί πουλούσε το εμπόρευμά του διεθνή. Αλλά με δούλους, έτσι ήταν και οι Τσιφλικάδες και όλο αυτό το συρφετός που μας ήρθε από την τουρκοκρατία. Αυτό το ρόλο παίζανε εδώ μέσα. Πού τον είδατε εσείς τον εθνικισμό, ρε κερατάδες? Αμόρφωτοι που μας το παίζετε και προοδευτικοί. Πού τον είδατε τον εθνικισμό? Τελευταίος εθνικιστής ήταν ο Ιωάννης, ο Αλέξης ο Παπαναστασίου και ο Ιούν Δραγούμης. Ο μεν Ιούν Δραγούμης, λίγο πριν τον εκτελέσουν για τους δικούς τους πολιτικές σκοπιμότητες, είχε πει ότι είναι κοινωνιστής, δεν μπορεί να υπερασπίζεις το έθνος και την πατρίδα σου εάν δεν γίνεις κοινωνιστής. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Μεταφράσατε το έτσι στα πιο λατινικά. Και από τι είχε εμπνευστεί και το έλεγε? Από τη Ρώσικη Επανάσταση που αυτές τις μέρες γιορτάσαμε. Πόσα χρόνια τα έχω χάσει. Λοιπόν, σχεδόν 100, μέσα στα 99 χρόνια. Λοιπόν, από αυτά, διαβάστε τα κείμενά τους. Ο δε Παπαναστασίου ξεφτυλίστηκε όταν μπροστά στο σκήνινο του φασισμού ζητούσε από τους αριστερούς, από τους κομμουνιστές να αυτοδιαλυθούν. Γιατί αυτού που προκαλούσαν τον φασισμό. Και έτσι ο μέγας αυτός δημοκράτης, έτσι, αστός δημοκράτης, ψήφιζε υπέρ του Μεταξά. Τέτοια ξεφτύλα. Από τότε έπαψε να υπάρχει και σαν, πώς να το πούμε, πνευματικό ιδίωμα ο εθνικισμός στην Ελλάδα. Το αναλύει ο Κακομοίρης, ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, συνδυντικότατος αλλά εφιέστατος για την τάξη τα λοιπά, στα βιβλία του. Δεν υφίσταται ο εθνικισμός στην Ελλάδα. Γιατί δεν είχε ποτέ τις κοινωνικές ρίζες για να υπάρξει εθνικισμός. Έλεος, έχουμε μια καραμέλα δηλαδή και την έχουμε. Και ιδιαίτερα με την λογική του σοβινισμού, του τζιγκοϊσμού που ήταν στους Αγγλοσάξονες και ιστορίες. Γιατί ήταν προϊόν του ανάγκη επεκτατισμού. Των Βρετανών, των Γερμανών ή οτιδήποτε άλλων. Με τη λογική του παγερμανισμού, του πανσλαβισμού, του. Τι είχαμε εμείς, είχαμε τέτοια πράγματα. Εμείς, πώς τον λένε, εκμεταλλευόντουσαν αλυτρωτικές διαθέσεις που υπήρχαν η ντόπια ηθήνουσα τάξη, αλυτρωτικές, που είχαν όμως ρίζες. Υπήρχαν ελληνικά στρώματα που πάλευαν ενάντια σε αυτοκρατορίες, σε τυραννίες, σε αποικιοκρατία. Άρα υπήρχε αλυτρωτικό στοιχείο. Δεν μπορούσε να το αρνηθείς. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό χρησιμοποιούσε το αλυτρωτικό για να υπηρετήσει τους Αγγλίους και τους Γάλλους. Όχι για να απελευθερώσουν πραγματικά τους Έλληνες. Και όταν δεν συνέφερε τους Αγγλίους και τους Γάλλους, ανακάλυπταν, α, οι κρεητές δεν είναι Έλληνες. Όπως έλεγε στα 1893 ο Σπυρίδων Τρικούπης στη Βουλή, όταν είχε γίνει η εξέγερση στα Χανιά. Δεν είναι και Έλληνες οι Κρήτες. Το 1933. Όταν ο Βενιζέλος αντιμετώπισε την εξέγερση των Κυπρίων, λέει τι είναι αυτή, λέει. Κάτι χαραμοφάιδες που τα βάζουν με το φιλιρινικό γίγαντα, με το φιλιρινικό βρετανικό λιοντάρι. Αυτά δήλωνε ο Εθνάρχης. Και ποιος εθνικισμός? Πουλημένα τομάρια ήταν όλοι τους. Με εξαίρεση και τον Καποδίστρα τον Κακομοίρη που πίστευε ότι μόνος θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από αυτήν την ιστορία χωρίς τη συνδρομή της τοχολογιάς. Και το δολοφόνησανε. Έλεος ρε παιδιά δηλαδή. Τι πράγματα να φτάσουν. Εντάξει αμορφωσιά σας. Αλλά ρε παιδιά πλέον έχει επικίνει άκρος επικίνδυνη για την επιβίωση ενός ολόκληρου λαού μιας ολόκληρης χώρας. Άκρος επικίνδυνη. Αν ζούσαμε σε συνθήκες ΕΑΜ. Ελλάς, σας το λέω ειλικρινά, θα είχατε αντιμετωπίσει τις σκάνες του εκτελεστικού αποσπάσματος σε αντατοδικείο 40 φορές μέχρι τώρα. Όλοι εσείς που παίζετε μεγάλο επαναστάτης εκ Περισσού, εκ Κουμουνδούρου, δεν ξέρω και εγώ από αλλού και μας λέτε τις παπαρονοησίες. Εκτελεστικό απόσπασμα, κανονικότατα, γιατί βεβαίως σε τέτοιες συνθήκες που πας να ενώσει το λαό, να ενώσει το έθνος, να εκφράσει μια νέα σύγχρονη ενότητα. Άλλε ο μεγάλος εθνικιστής που θυμήθηκα τώρα. Τον Καρλ Μάρξ, βέβαια. Τον έχετε και. Τον έχουν, ξέρεις, και μεγάλο έτσι, μεγάλο. Τέτοιο, να τον βλέπουμε κιόλας. Τον έχει και στα τέτοια, από ό,τι έμαθα και στο Μαξίμου. Ο κύριος Τσιπυρίπο. Ναι, βέβαια. Δίπλα στον Τσιπυρίπο έχει και τον Μάρξ. Λοιπόν, όπου. Βέβαια, ο Μάρξ τι έλεγε? Ότι η Παρισινή Κομμούνα, λέει, απεκατέστησε την εθνική ενότητα, την ενότητα του γαλλικού έθνους. Άκουρε τι είπε ο Κερατάς. Αυτή λέει που είχε διαρρήξει η αστική τάξη παραδίδοντας το έθνος στο έλεος των Γερμανών Γιούγκερ. Και το έλεγε ένας Γερμανός.
ξαναδιαβάστε θα μου πείτε να διαβάσετε να διαβάσουμε. Το μόνο εγχειρίδιο που ξέρω να διαβάζω είναι της ασφάλειας, για να ξέρω τι να κάνω σαν πράκτορες. Τέλος πάντων, για αυτά τα ζητήματα που έχουμε γίνει δηλαδή. Πάντως η συγκέντρωση για το Πολυτεχνείο είναι πάνω σε αυτό στο οποίο αναφέρεσαι. Είναι ένα ενωτικό στοιχείο συλλογικά για όλο τον ελληνικό λαό. Οπότε εκεί είναι και η ευκαιρία να λειτουργήσουμε συλλογικά σαν λαός, να βρούμε τους τρόπους να είναι, αν θέλεις, η αφορμή για να ενωθούμε και πάλι και να αντισταθούμε στο σύστημα που έχει επικρατήσει στη χώρα μας. Ναι, μας λέει ότι η επόμενη μετά την 17η Νοέμβρη είναι η επέτειος του Γρηγορόπουλου. Εντάξει. Αλλά το ζήτημα είναι η εθνική επέτειος, παιδιά. Ότι είναι η δυνατότητα να μαζευτεί όλος ο κόσμος. Δεν είναι μια πάθηση ή ένα πάθημα. Εδώ μιλάμε για έναν ολόκληρο κόσμο, ο οποίος πρέπει να διεκδικήσει ξανά τη χώρα του. Και ο μόνος τρόπος που ξέρουν να διεκδικούν οι λαοί στη χώρα τους είναι διαμέσου της δικής τους εθνικής ενότητας. Και όχι την εθνική ενότητα του βούρδουλα και του καταπιεστικού μηχανισμού του κράτους, αλλά τη λαϊκή ενότητα, την από τα κάτω ενότητα που ξέρει μόνο ένας λαός που αγωνίζεται ενάντια στην τυραννία και τον δεσποτισμό να δημιουργεί. Ξεχάστε όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα είναι συμπτώματα. Εδώ είναι το κεντρικό ζήτημα. Και αυτό είναι που μπορεί να αναγνωρίσει από το πιο συντηρητικό πολίτη. Μπορεί να το αναγνωρίσει ο πιο συντηρητικός πολίτης μέχρι το πιο προοδευτικό, ό,τι και αν σημαίνει αυτό το πράγμα, ή όπως και να αυτοπροσδιορίζει το καθένας. Αρκεί να τελειώνουμε με όλους αυτούς. Να τελειώνουμε, ρε γαμώτο. Αλλιώς θα καθόμαστε και θα κλείνουμε τη μοίρα μας. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Ανέβηκαν λίγο οι τόνοι στο προηγούμενο διάστημα, αλλά είναι οι καταστάσεις τέτοιες. Να πούμε ορισμένα μηνύματα που έχουμε πάρει από το email. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν συμμεριζόμαστε το κάλεσμα του Ρωμανού Αργυρού μέσα από τις φυλακές για έναν μαύρο Δεκέμβρη. Στην πραγματικότητα, εάν αλλάξετε, κάντε ένα πείραμα και μη σας σοκάρει αυτό που θα σας πω. Κάντε ένα πείραμα. Εκεί που λέει αναρχική, αναρχικός ή αναρχικά κινήματα, βάλτε φασιστικά, ναζιστικά κινήματα. Και δείτε πώς αλλάζει το νόημα της ίδιας της ανακοίνωσης. Και μην μου πείτε τώρα ότι αυτό το πράγμα που περιλαμβάνει του ενός αναρχικού, επώνυμου αναρχικού από την Λιμπερδάδ, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που έγραφε στον ύμνο του το ΕΣΑ, δηλαδή τα τάγματα εφόδου, όπου προηγήθηκαν τον SS. Δεν έχετε τίποτα παρά να κάνετε, διαβάστε την ιστορία τους και τα δεδομένα υπάρχουν και στα ελληνικά εξαιρετικά βιβλία. Γιατί το λέω αυτό? Δεν λέω ότι τα παιδιά είναι φασίστες. Αλλά η λογική της ατομικής τρομοκρατίας, η λογική του ότι εγώ θα κάνω, εμείς οι αναρχικοί, εμείς οι κομμουνιστές, εμείς οι φασίστες, στην πραγματικότητα έχει την ίδια ταξική, κοινωνιολογική, κοσμοθεωρητική θεώρηση. Αν το ψάξεις στο βάθος του, στην ουσία είναι η Λενέα Ύδρα που έχει πολλά κεφάλια, μαύρα, κόκκινα, μπλε, αλλά το ίδιο κενίο σώμα. Και για όποιον θέλει να σκέφτεται βαθύτερα από αυτά που ξέρει και να διαβάζει επιφανειακά, ξέρει πολύ καλά πώς αυτά τα πράγματα συντρέχουν. Κάντε τον κόπο να το δείτε. Πού υπάρχει έστω και μια αναφορά σε αυτό τον κόσμο που πραγματικά υποφέρει και που υποτίθεται ότι αυτοί οι αναρχικοί τύπου Ρωμανός και τραχαγύρευε, έτσι, έχουν κάνει, υποτίθεται ότι κάνουν αγώνα υπέρ του. Μα αυτό δεν είναι το ζήτημα. Αυτό δεν ήταν η επαρχή όλων αυτών των κινημάτων και από εκεί δεν ξεκίνησε και το αναρχικό κίνημα μέχρι που εκφυλίστηκε πάρα πολύ γρήγορα βεβαίως. Ότι από την προμετωπίδα της πρώτης διεθνούς που έλεγε ότι οι καταπιεσμένοι όλου του κόσμου έχουν μόνο μία δυνατότητα. Να λυτρωθούν με τα ίδια τους τα χέρια. Δηλαδή κανένας στο όνομά τους δεν μπορεί να μιλάει. Κανένας στο όνομά τους δεν μπορεί να κάνει επανάσταση ή να θεωρεί ότι κάνει επανάσταση. Κανένας δεν μπορεί να κάνει στο όνομά τους πολιτική. Αυτή δεν ήταν η βασική απελευθερωτική αρχή που ένωνε όλα τα κινήματα, τα επαναστατικά, κοινωνικά και οτιδήποτε που ξεκινούσε από αυτή την προμετωπίδα. Ποιοι είναι αυτοί που θα θεωρήσουν τους εαυτούς τους λυτρωτές όλων των υπολείπων? Δεν καταλαβαίνω, επειδή πήγανε φυλακή. Το πιο εύκολο σήμερα να πας φυλακή. Ξέρω εκατοντάδες χιλιάδες που χρωστάνε στην εφορία και είναι στη φυλακή. Δηλαδή τι να το κάνουν, να δέσουν μπαντάνα στο λαιμό, ας πούμε, και το παίξουν επαναστάτες.
Σοβαρολογούμε τώρα? Μόνο 15χρονος μπορεί να το σκέφτεται έτσι. Ο οποίος έχει καλυμμένη κιόλας την ιστορία, είναι σε τέτοια ανέχεια που θεωρεί ότι ο κόσμος ολόκληρος είναι εχθρός του. Δεν μπορεί να διακρίνει τον εχθρό από το φίλο και το σύμμαχο. Αν είναι δυνατόν, ποιοι είστε εσείς ρε μάγκες που θα κάνετε το Μαύρο Δεκέμβρη? Και ποια είναι η διαφορά από τους Χρυσαυγίτες δηλαδή? Ποια είναι η διαφορά σας? Ότι εσείς έχετε δίκιο ενώ οι άλλοι έχουν άδικο. Τι ωραία! Και ποιος το κρίνει αυτό? Η πάρτη σας? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι λογική είναι αυτή? Όποιος δεν μπαίνει στο σκληρό σχολείο να προσπαθήσει να βοηθήσει την κοινωνία να κινητοποιηθεί, όποιος δεν δει αποτελέσματα και δεν ψάξει να βρει αποτελέσματα μέσα από αυτή τη συμβολή και τη δράση του, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να βάζει πλάτη στον εχθρό, στον αντίπαλο. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτά τα παιδάκια είναι τόσο παιδάκια στη σκέψη και στη λογική, που νομίζουν ότι με το να πάνε φυλακή, με το να οδηγηθούν στη φυλακή και σε αυτή την κατάσταση στην αθλειότητα, νομίζουν ότι κάνουν κακό πού? Στο κράτος που τους χώνει φυλακή? Στο κράτος? Είναι σαν να λένε, είναι σαν, ρε παιδί μου, στον πόλεμο να στέλνεις απαίδευτο στρατό ανοργάνωτο ενάντια στα κανόνια του εχθρού και να γίνονται τροφή των κανονιών αυτοί οι άνθρωποι. Και να λέμε, α, σήμερα στείλαμε στο πεδίο της μάχης και δολοφονήθηκαν μαζικά 500.000 δίσκοι. Και δοθούμε μεγάλη παστατική επιτυχία. Όχι, με συγχωρείτε. Οργάνωση, συλλογική, δυνατότητα της πλειοψηφίας να εκφραστεί έστω και με τη συμπάθειά της και μέσα από εκεί κερδίζεις. Αλλιώς είσαι πράκτορας του εχθρού, ακόμη και αν έχεις συνείδηση ότι είσαι κάτι διαφορετικό. Πεμπτοφαλαγκίτης είσαι, και με συγχωρείτε που το βάζω πολύ και θίγω το θυμικό πολλών, αλλά έτσι είναι ρε παιδιά. Έτσι είναι. Πεμπτοφαλαγκίτης. Όπως πεμπτοφαλαγκίτης ήταν και εκείνος ο κομμουνιστής που στη διάρκεια, όταν του δόθηκε φύλλο πορείας να ανέβει επάνω στο αλβανικό, είπε: «Εγώ δεν είμαι το αστικό καθεστώς» και το σκίσε και το στήσαν στον τοίχο και τον εκτέλεσαν. Πεμπτοφαλαγκίτης ήταν. Και το πιο λυπητερό για αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι ποτέ τους δεν το καταλάβανε. Γιατί δώσαν τη δυνατότητα στο Μανιαδάκη να συνεχίσει ειδική ασφάλεια και γενική ασφάλεια τον ειδικό ρόλο κατατρεγμού όλων των προοδευτικών δημοκρατών, από τους βενιζελικούς μέχρι τους κομμουνιστές, που θέλαν να πολεμήσουν το αλβανικό. Αυτοί οι λίγοι που το κάνανε. Λίγοι, ελάχιστοι. Που ούτε σε υποσημείο της ιστορίας δεν υπάρχουν σήμερα. Το ίδιο κάνει και ο Ρουμανός με τα καλές προθέσεις. Κανένα πρόβλημα, τις προσυπογράφω. Αλλά σας λέω, αλλάξτε τους επιθετικούς προσδιορισμούς στην ανακοίνωσή του και να δείτε πώς βγαίνει ναζιστικό το κείμενο. Κάντε το, να δείτε. Τυχαίο? Όχι βέβαια. Και μην ξεχνάμε βεβαίως ότι η μεγαλύτερη, ισχυρότερη πολιτική δύναμη με αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα που έχει εμφανιστεί στον 20ο αιώνα ήταν ο ναζισμός και ο φασισμός. Ξέρανε αυτοί. Ξέρανε και πώς να τον πάρουν κόσμο. Και πώς, αρκεί βεβαίως ο κόσμος να έχει χάσει κάθε ελπίδα, να έχει βρεθεί στο περιθώριο, να έχει χάσει τη συνοχή της συνέχειας του κινήματος στο οποίο συμμετείχε ή δεν συμμετείχε, αλλά και την κοινωνική του ταυτότητα. Και πολύ εύκολα, στο όνομα του γενικού αντικαπιταλισμού και της γενικής λογικής του Σορέλ, τα σπάω όλα, τα καίω όλα, τα σφάζω όλα, να μπουν στα ναζιστικά τάγματα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Μουσολίνη, ακόμη και την εποχή που λίγο πριν τον κρεμάσουν, έτσι, τον εκτελέσουν, φώναζε ότι το Ευαγγέλιο του είναι του Ζορ Σορέλ, μέγα αναρχικού, η αποθέωση της βίας. Δεν είναι τυχαίο όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είπε ούτε τον Μάρξ, ούτε τον Λένιν, ούτε καν τον Γκράμψη. Τίποτα από όλα αυτούς. Δεν τους ήθελε με κανέναν. Γιατί είχαν αυτή την τρελή παλαβή ιδέα, όπως έλεγε ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του, είχαν την παλαβή ιδέα ότι ο ίδιος ο λαός μπορεί να απελευθερωθεί με τα δικά του μέσα. Άκου, λέει, την παλαβή ιδέα, τι λένε αυτοί. Το ίδιο μας λένε και οι αναρχικοί. Οι αναρχικοί του τύπου Ρωμανός και CIA. CIA, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ενίοτε CIA. Λοιπόν, γιατί για μένα το αναρχικό κίνημα έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Υπάρχουν μόνο απομεινάρια του, τα οποία βεβαίως σήμερα επιβιώνουν, στα πλαίσια όμως ενός γενικού κοινωνικού κινήματος. Και όχι ξεχωριστά. Ό,τι και λειτουργεί ξεχωριστά, σήμερα είναι υποχείριο των μυστικών υπηρεσιών όσο ποτέ άλλοτε.
να το έχετε δεδομένο, το ξέρουμε σε διεθνές επίπεδο, ξέρουμε τα συγκεκριμένα άτομα που έδρασαν και δρούσαν πάντα σε αυτή την ιστορία και όποιος θέλει να τρέφει αυταπάτες, ας τρέφει αυταπάτες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να πούμε το εξής απλό πράγμα. Όποιος λέει ότι εγώ θα απελευθερώσω και να πάρω πηγούν όλοι οι υπόλοιποι, γιατί έχω δίκιο, δεν ξεχωρίζει από καμιά λογική φύρα. Έτσι, φύρερ. Ήταν αρχικός ή το όχι, το ίδιο. Γιατί βασίζεται στον ατομισμό, στην αποθέωση του ατόμου, που μπορεί και ξέρει να κρίνει σε βάρος όλων των υπολείπων. Και είτε τον ακολουθείς όπως ακριβώς επιτάσσει η λογική των folk στην χιτλερική Γερμανία ή στη λογική του αναρχισμού, όπου βεβαίως το κάθε άτομο κάνει ό,τι γουστάρει και ό,τι μπουθεί. Η αποθέωση του αστικού ατομισμού. Γι' αυτό και δεν βγήκε τίποτα θετικό από όλο αυτό το πράγμα. Τίποτα θετικό. Και οι πιο μεγάλοι του εκπρόσωποι τελικά κατέληξαν να είναι οπαδοί του ναζισμού. Ξεχνάμε τον Ερβέ, ξεχνάμε τον επικεφαλής, τον ιδρυτή της ΣΕΖΕΤΕ. Όταν στην διακήρυξη Αμιένης το 1904 ήταν αναρχοσυνδικαλιστική η ΣΕΖΕΤΕ. Πρόεδρος του, υπουργός του ΒΙΣΥ κατέληξε. Μέγας αναρχοσυνδικαλιστής. Οι μόνοι που πραγματικά τήρησαν ήταν αυτοί που καταλάβανε ότι δεν είναι μέρος του κοινωνικού γίγνεσθε συνολικά. Εάν δεν κερδίσουν την πλειοψηφία της κοινωνίας, την έχουν χάσει. Γι' αυτό και σένετε με τον Τουρούντι κτλ. Με όλα τα προβλήματα και τις διαφωνίες που μπορείς να έχεις, και εγώ προσωπικά έχω πολλά, δεν είχε την κατάληξη που είχαν οι άλλοι. Δηλαδή την ταπεινωτική κατάληξη. Μπορεί να αιτήθηκε, μπορεί να χάσαν τη ζωή τους. Οι περισσότεροι χάσαν από την ΝΚΒΔ του Στάλιν, αλλά. Λέμε, δεν είχαν την ταπεινωτική κατάληξη ορισμένων άλλων αρχικών να πιστεύουν ότι είναι επαναστάτες και τελικά ήταν πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και της ασφάλειας χωρίς καν να το ξέρουν. Όπως συμβαίνει σήμερα με τα παιδάκια. Είναι δυνατόν τώρα, ναι, είναι δυνατόν. Θυμηθείτε ότι για να βάλουν το ζήτημα το καινούριο στοιχείο, μόνο αυτό να σας θυμίσω. Πριν μερικούς μήνες. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Πριν μερικούς μήνες δεν υπήρχε η απεργία πείνας, έτσι, για την δυνατότητα να φύγει. Παρακολουθεί μαθήματα. Ναι, να βγει το. Να, για να παρακολουθήσει μαθήματα κτλ. Και όλος ο αναρχικός κόσμος είχε βγει στα κάγκελα και όλα αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως ήταν δικαίωμά του. Και βεβαίως έπρεπε να υποστηριχθεί. Και αυτό το πράγμα έπρεπε να κατοχυρωθεί. Αλλά τι ακριβώς πέρασαν. Πέρασαν το βραχιολάκι στο πόδι. Αυτό που είναι αδιανόητο για το δικαιακό μας σύστημα. Η παρακολούθηση προσωπικής ζωής. Γιατί είτε είσαι φυλακισμένος, δηλαδή έχεις τιμωρηθεί με φυλάκιση, είτε όχι, διατηρείς τα ανθρώπινα δικαιώματά σου. Αυτό που λέγεται habeas corpus. Και αυτό το πράγμα απαγορεύει βραχιολάκια. Αλλά μόλις το φορέσαν το βραχιολάκι και έπαψε η απεργία πείνας, όλοι οι λεγόμενοι αναρχικοί, αυτοί οι παρεπαναστάτες, ζήτω, χειροκροτήσανε. Χωρίς να αντιληφθούν ότι στην πραγματικότητα παίζανε το ρόλο της εξουσίας. Περνάγανε με αυτόν τον τρόπο ένα χειρότερο μέτρο. Ο έλεγχος του ανθρώπου που δικαιούται κάτι να κάνει, έστω και φυλακισμένος, και στο όνομα του τι δικαιούται, του βάζουν το βραχιολάκι. Αυτό που λειτουργεί στην Αμερική και σε άλλες χώρες, αλλά έχει ξεσηκωθεί ο νομικός κόσμος, ακόμη και ο δικός τους, ενάντια σε αυτές τις πρακτικές. Σε ελέγχω. Ποιος εσύ ρε φίλε που το με ελέγχεις? Μου στερείς την ελευθερία. Αυτό είναι επαρκές. Κάθε έννοια σοφρονιστικού δικαίου ή δικαίου γενικότερα δεν νοείται πέρα από τη στέρηση ελευθερίας οποιαδήποτε άλλη καταδίκη ή σοφρονισμός. Δεν νοείται. Δεν μπορείς να με παρακολουθείς σε ό,τι κάνω και λέω ή που βρίσκομαι από τη στιγμή που μου στερείς τη δυνατότητα. Έχω δικαίωμα να παρακολουθήσω σχολή ή να κάνω. Βεβαίως μου το δίνει ο νόμος και το Σύνταγμα. Εκτός και αν μου το αφαιρέσει. Αλλά εφόσον δεν μου το αφαιρείς, το έχω. Άρα το υλοποιώ ελεύθερα και όπως μπορώ. Στα πλαίσια των ερωτημάτων. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να παρακολουθείς. Αυτό λύνεται με δύο τρόπους. Ή πάει φυλακή στο πανεπιστήμιο, ή το πανεπιστήμιο στη φυλακή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν λύνεται. Και όμως όλες αυτές οι αναρχικίες, αυτό, απεργίες, πείνες, όλα αυτά για να επιβληθεί αυτό που δεν τολμούσε να το επιβάλλει το κράτος με κανονικές διαδικασίες. Κατανοητό.
Γιατί λοιπόν να του κάνουμε χάρη του κύριου Ρωμανού? Να του κάνουμε χάρη δηλαδή? Να τα κάνουμε λίμπα όλα για να κατέβουν οι δυνάμεις καταστολής? Για να μην έχουμε μόνο τους κρατικούς πρετοριανούς, αλλά να έχουμε και μισθοφόρους εδώ μέσα? Να το κάνουμε αλασαρλή? Όπου στη Γαλλία, στην Νίκαια, ξαφνικά διαπίστωσα ότι μέσα στο αεροδρόμιο να περιπολούν με πλήρη πολεμικό φόρτο ειδικές δυνάμεις του γαλλικού στρατού. Το έχετε δει αυτό το πράγμα? Ξέρετε τι αίσθηση δίνει? Και τέλος πάντων στη Νίκαια, επειδή τουριστική πόλη και όλα αυτά, δεν ήταν εμφανής. Ξέρεις τι είναι στο Παρίσι να τριγυρνά σε κάθε γωνία και να βλέπεις περίπολα με πλήρη πολεμικό φόρτο, λες και είσαι σε κατεχόμενη πόλη? Να τους κάνουμε το δώρο αυτό? Θέλετε να τους κάνουμε αυτό το δώρο? Κάντε ό,τι λέει ο κύριος Ρωμανός. Το καλύτερό τους είναι. Δώστε τους την ευκαιρία να φέρουν και μισθοφόρους, να φέρουν και ό,τι θέλετε. Και ευρωπαϊκό στρατό και οτιδήποτε. Μια ώρα αρχίτερα. Ναι, γιατί θα διαμορφώσουν κλίμα κοινωνικής συνένεσης στο να γίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια. Από τη στιγμή που η κοινωνία ακόμη δεν είναι έτοιμη ή δεν είναι διαθέσιμη για μαζική με τοπική σύγκρουση με την εξουσία, δεν κάνεις απολύτως τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν δίνεις το πάτημα στην εξουσία να συντρίψει την κοινωνία, να τη φοβήσει, να την τεμαχίσει, να τη διαλύσει και να τη οδηγήσει στο σπίτι της. Αυτό είναι το αλφαβήτα. Βεβαίως, 15-16 χρονών παιδί δεν καταλαβαίνεις, ιδιαίτερα άμα δεν έχεις νιώσει ποτέ το τι σημαίνει κοινωνία μέσα από τις κοινωνικές σου, σου επαφές και τα βιώματα. Δεν ξέρεις τι σημαίνει κοινωνία. Συλλογικότητα δεν ξέρεις τι σημαίνει. Όταν δεν ξέρεις, κάνεις την προσωπική σου επανάσταση. Αλλά προς Θεού, εντάξει, έχουμε περάσει κάποια χρόνια από τα 16 μας. Αν ήμουν στα 50 τόσο μου ακόμη σε αυτή τη λογική, με συγχωρείτε, πράκτορας θα ήμουν. Σαν τον τύπο αυτόν που το χτύπησε το Γιάννη. Πράκτορας, με μισθώσει. Έτσι, όπως είναι όλοι αυτοί οι τύποι που στην ηλικία μου συχνάζουν σε αυτά τα πιτσιρίκια και τα μαθαίνουν βλακίες και ηλιθιότητες. Μια φίλη μας λέει, θα ήθελα να μάθω αν ξέρει ο Δημήτρης κάποια εταιρεία προσφυγών για επιστροφή του ΕΝΦΙΑ, λέγεται ΟΠΙΚΕ, Οργάνωση για την Προστασία και Υποστήριξη Καταναλωτών και Επιχειρήσεων, το site τους κτλ. Δεν την ξέρω προσωπικά. Αν θα μάθω, και θα πω, ή μπορεί κάποιος από τους δικηγόρους μας, οι ανθρώπους που ασχολούνται με πιο συγκεκριμένα αυτά, να μας πει πιο συγκεκριμένα. Προσωπικά, να κρατάμε λιγάκι έτσι με μεγάλη προσοχή όλα αυτά τα πράγματα, γιατί έχουν αποδειχτεί όλα αυτά τα πράγματα από επικίνδυνα μέχρι αστειότητες. Γι' αυτό να προσέχουμε. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να πω τίποτα, δεν το ξέρω. Αλλά απλά με εμπειρία όλο αυτό το χρόνο που διάφοροι τάζανε λαγούς με πετραχίλια. Μόνο και μόνο για να σου αποσπάσουν κάποια χρήματα ή να σου πουλήσουν φρούδες ελπίδες. Διαμέσου αγωγών και ιστορίες. Λοιπόν, κύριε Καζάκη, θα ήθελα κάποια στιγμή στην εκπομπή σας ένα σχόλιο για τον κύριο Σοφιανόπουλο. Δεν είναι τόσο επικαίρο, αλλά νομίζω ότι στο παρελθόν έλεγε πολλά χρήσιμα πράγματα για την πρώτη της πατρίδας. Ευχαριστώ. Τον κύριο Σοφιανόπουλο προσωπικά δεν τον γνώρισα, νομίζω, δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος, να ζει βεβαίως, δεν ξέρω, δεν το ξέρω, δεν θέλω να πω τίποτα. Είχα μάθει σε κάποια στιγμή ότι ήταν σοβαρά άρρωστος ο άνθρωπος. Λοιπόν, μακάρι να έχει αναρρώσει και να είναι μια χαρά. Βεβαίως, πολλά πράγματα ήταν πολύ χρήσιμα από αυτά που έλεγε και που τέλος πάντων έπεσαν στην αντίληψή μου όλα αυτά τα πράγματα. Πολύ χρήσιμα και πολύ βάσιμα. Στη γενική του πολιτική όμως αντίληψη για όλα αυτά τα πράγματα διαφωνούμε ριζικά. Δηλαδή δεν πάταγε στερεά στο έδαφος, να το πούμε έτσι, τουλάχιστον με τη δική μου πολιτική αντίληψη. Χωρίς να θέλω να πω κάτι άλλο, όμως σε πολλά πρακτικά πράγματα δηλαδή που έπρεπε να γίνουν στην οικονομία, στον τρόπο ανάπτυξης της οικονομίας τους, το πώς μπορούσαν να είχαμε βιομηχανία ή ανάπτυξη αγροτικής οικονομίας, πολλά από αυτά είναι απόλυτα βάσιμα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι παλαβό, ας πούμε, ή κάτι τρελό.
Διάβασα πρόσφατα, μας λέει ένας φίλος, την έκθεση του ΟΣΑ του Απριλίου για την εργατικότητα των λαών κάθε χώρας μέλους, και η Ελλάδα βρισκόταν στην τρίτη θέση των πιο εργατικών κατά μέσο όρο χωρών παγκοσμίως, με 2037 ώρες τον χρόνο, και στην πρώτη θέση για την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι ο μύθος των Ελλήνων που είναι τεμπέληδες επειδή δεν μαζεύουν τα πορτοκάλια πρέπει να τελειώσει επιτέλους. Σε τελική ανάλυση σπούδασα 5 χρόνια για να μαζεύω πορτοκάλια. Εάν έκανα κάτι τέτοιο, θα ήταν σαν έφτιανα το πτυχίο μου και τους κόπους μου μέχρι να το πάρω. Σωστή θέση. Δεν το συζητάμε. Το έχουμε συζητήσει πολύ επανειλημμένα. Βεβαίως, έτσι επειδή με τσιγκλάει λιγάκι το νούμερο, έχει ενδιαφέρον πολύ να δει κάποιος το σύνολο των ωρών που, που δουλεύουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Κατά κεφαλή είναι αυτές οι ώρες, 2037. Όντως είναι η τρίτη πιο... Βέβαια έχουμε πέσει, ήμασταν πρώτοι στον ΟΣΑ, σκληρά εργαζόμενο. Αλλά πάρτε και ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον. Το ποσοστό αξιοποίηση παραγωγικού δυναμικού σε μια χώρα. Και συγκρίνετε το με τις χώρες του ΟΣΑ. Θα δείτε ότι ενώ είμαστε τρίτη πιο σκληρά εργαζόμενη χώρα στον κόσμο, έχουμε το πιο χαμηλό ποσοστό αξιοποίηση παραγωγικού δυναμικού στη χώρα. Δηλαδή δουλεύουμε χωρίς αποτέλεσμα. Και αυτό δεν οφείλεται ότι δεν δουλεύει ο Έλληνας. Είναι γιατί δουλεύει σε περιβάλλον, οργανωτικά, τεχνολογικά και από κάθε άποψη εφαρμογής, τελείως παροχημένο. Και έτσι, αντί να ανεβαίνει το βαθμός αξιοποίησης παραγωγικού δυναμικού, πέφτει. Ανεβαίνουν οι ώρες, οι πραγματικές ώρες εργασίας, και πέφτει ο βαθμός αξιοποίησης. Τρελά πράγματα αυτά. Αυτά είναι τριτοκοσμικού χαρακτήρα. Να γιατί... Εγώ υποστηρίζω ότι ο σκληρά εργαζόμενος Έλληνας λειτουργεί σε περιβάλλον απόλυτου παρασιτισμού. Γιατί δουλεύει σκληρά σε ένα αντικείμενο και σε μια δουλειά η οποία είναι απόλυτα παρασιτική. Και έτσι δεν φαίνεται η δουλειά σου. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς, δεν ξέρω να φέρω ένα παράδειγμα. Όταν κάνεις copy-paste, πώς να το πούμε, σε προγράμματα για το ΕΣΠΑ, δουλεύει σκληρά, αλλά από το πρωί μέχρι το βράδυ να κάτσει να δει πώς θα τα συνδυάσει και όλα αυτά. Αλλά είναι απόλυτα παρασιτικά. Δεν θα αποδώσουν τίποτα παρά μόνο σε αυτούς που παίρνουν τα κονδύλια να πάρουν λεφτά. Και εσύ να βγάλει ένα μισθό. Τη καγιά συμφορά, αλλά τέλος πάντων. Το βγάζει. Αλλά αυτό είναι παρασιτισμός. Απόλυτος παρασιτισμός. Και απόλυτα εξαρτώμενη δουλειά από τους κερδοσκόπους και τα αρπακτικά που παίζουν με αυτά τα κονδύλια. Γι' αυτό πέφτει ο βαθμός αξιοποίησης παραγωγικού δυναμικού. Ενώ αν αυτή η δουλειά επενδυόταν στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας, θα εκτινασόταν όχι μόνο η παραγωγικότητα, ο βαθμός αξιοποίησης και άρα η συνολική παραγωγικότητα της εργασίας με φυσικούς όρους. Και αυτό δεν γίνεται. Δεν παντρεύουν τις ώρες εργασίας με το παραγωγικό δυναμικό. Βάζουν τον κοσμάκι να δουλεύει χωρίς αντικείμενο. Πραγματικό. Γι' αυτό και παντού κυριαρχεί η αναποτελεσματικότητα. Πρωτίστως βέβαια στο κράτος, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει τίποτα μπάχαλο. Και όποιος λέει ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι καλύτερα από τον δημόσιο, εντάξει, ή δεν ξέρει τι του γίνεται, εντάξει, ή απλά ιδεολογήματα. Λοιπόν, μπάχαλο είναι η κατάσταση. Μπάχαλο. Μόνο λίγες εταιρείες είναι εκείνες που πραγματικά με σοβαρότητα αντιμετωπίζουν την εργασία του εργαζόμενου και επενδύουν σε αυτή. Λίγες. Πάρα πολύ λίγες. Και αυτές έχουν γίνει ακόμη λιγότερες στη σημερινή κρίση γιατί δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν τα κόστη, δεν αντέχουν τον ανταγωνισμό και πέφτουν έξω. Λοιπόν, έχουμε ένα παραγωγικό έλλειμμα τρομακτικό. Δείτε τα τελευταία χρόνια πόσο πιο πολύ σκλήρη είναι η δουλειά του εργαζόμενου, δηλαδή αυξήθηκαν οι ώρες εργασίας. Για να καταλάβετε τι λέω, στη δεκαετία του 90, οι 2037 ώρες ήταν περίπου 1860, κάτι τέτοιο. Έχουν φτάσει 2037. Και ο βαθμός αξιοποίησης παραγωγικού δυναμικού στη δεκαετία του 90 κυμνινόταν γύρω στο 70-73% και τώρα έχει πέσει κοντά στο 60%. Δεν είναι παράλογο? Δεν είναι καθόλου παράλογο, γιατί όλη αυτή η ενέργεια, η εργασιακή προσπάθεια κατευθύνεται σε απόλυτα παρασιτικούς τομείς που δεν έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Ακόμη και αυτό που έχει. Άρα, πώς μπορούμε στα σοβαρά να μιλάμε ότι αν βάλουμε τον κοσμάκι να δουλεύει περισσότερο με τον βούρδουλα και με τη στέρηση εισοδήματος και με το κυνηγή του μεροκάματου θα έχουμε μεγαλύτερες αποδόσεις? Αφού τα ποσοστά αξιοποίησης παραγωγικού να μην πέφτουν ραγδαία.
αφήστε τα κλεισίματα επιχειρήσεων κτλ. Το απόλυτο νούμερο δηλαδή από την ανεργία μέχρι τα κλεισίματα των επιχειρήσεων που υποδηλώνουν καταστροφή παραγωγικού δυναμικού. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τώρα από την άλλη μεριά, ενώ φίλε μου, σε καταλαβαίνω και έχει απόλυτο δίκιο ότι δεν δέχεσαι να πάει να μαζέψει πορτοκάλια από τη στιγμή που έχει σπουδάσει, έχει επενδύσει κοινωνία πάνω στην οικογένειά σου και σε ο ίδιος, ενώ η θέση είναι απόλυτα σωστή. Πάρε υπόψη σου ότι είμαστε σε συνθήκες πολέμου. Όταν είσαι στο πόλεμο, στον πόλεμο και αναγκαστικά χαλάς τη ζωή σου. Έτσι δεν είναι? Καλείσαι και πας στο μέτωπο. Πας στο χαράκωμα. Στο χαράκωμα θα χρειαστεί να συρθείς μες στις λάσπες, να τραβήξεις το κυβότιο με τα πυρομαχικά, μπας και λείψουν από την, από την άμυνα συγκεκριμένες θέσεις που καλύπτεις. Σε αυτό δεν παίζει ρόλο το πόσα πτυχία έχεις κάνει ή αν έχεις βαθμό ή δεν έχεις βαθμό. Κρίνεται η ζωή σου. Έτσι. Σε αυτές τις συνθήκες και πορτοκάλια μαζεύεις και ό,τι θέλεις. Αρκεί να μην το κάνεις ιδεολογία. Αυτό αξίζω γιατί αυτό μου επιβάλλουν οι συνθήκες. Όχι. Αυτό το κάνουμε για να ζήσουμε, για να αλλάξουμε τις συνθήκες. Για να επιβάλλουμε μια κατάσταση όπως μας αξίζει. Όπως πραγματικά μας αξίζει, ανάλογα με την επένδυση που έχουμε κάνει στον εαυτό μας και στην κοινωνία. Αλλιώς είμαστε δούλοι. Είμαστε δούλοι. Όπου μας πάει και μας φέρει. Εντάξει. Και τέλος πάντων, κάποιοι μπορεί να έχουν μάθει να είναι δούλοι. Αλλά αν μάθουμε όλοι μας και πώς θέλουμε να αποκτήσουμε συνείδηση δούλου, τότε καήκαμε. Καήκαμε. Δεν πρόκειται να μείνει τίποτα όρθιο. Λέει κάποιος για το πώς θα. Τι πρέπει να γκουγκλάρει για να βρει την έρευνα για την εργατικότητα των Ελλήνων. Είναι ετήσια νομίζω. Έκθεση στον ΟΟΣΑ τον Απρίλιο, τον περασμένο Απρίλιο φυσικά, όπου μιλάει όπου συγκρίνει εργατικότητες. Μπες στον ΟΟΣΑ φίλε μου και θα το βρεις. Ο ΟΣΑ είναι oecd.org. Θα μπορείς να το βρεις για εκεί πέρα την έκθεση. Νομίζω είναι η ετήσια έκθεση για την εργατικότητα. Λέει, χθες μίλαγα με ένα Σιριζέο και μου έλεγε πόσο τεμπέλιδες είναι οι Έλληνες. Αν πάρει με μέτρο τον εαυτό του, τελείως τεμπέλιδες. Ξέρεις Σιριζέο να έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του? Και δεν εννοώ οργανωμένο Σιριζέο. Είναι ο βασικός λόγος που παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τον πνίγεις ή δεν τον πνίγεις? Έχει και την τοπική εφημερίδα συγκεκριμένως. Τι μου λες τώρα? Αλλά δεν είναι κακός, απλά του έχει ξελασκάρει βίδα. Εντάξει, υπάρχει και το δρομοκαίτιο. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο όμως. Για περισσότερα από αυτά, αύριο έχουμε την συνέχεια των κύκλων αυτομόρφωσης και συζήτησης και τα λοιπά, γιατί η συγκεκριμένη διάλεξη που θα γίνει στο Μαρούσι και είναι για αύριο Σάββατο και Κυριακή 15 Νοεμβρίου στα γραφεία της Οδούς Αλαμίνος 36, πλατεία Αγίας Λαύρας, στο Μαρούσι, 10:30 το πρωί. Είναι το πρώτο θέμα, είναι χρήμα και νόμισμα, ιστορικές καταβολές και είδη νομίσματος, υπερεθνικό, διπλό, εθνικό κτλ. Το Σάββατο στις 14 του Νοεμβρίου και ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος και ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο. Εκεί θα συζητήσουμε και πολύ περισσότερα σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Το αναφέρουμε για όποιον ενδιαφέρεται. Λοιπόν, προσφάτως μου έλεγε κάποιος φίλος ότι πήγε σε έναν οριλά όπου δήλωσε Σιριζέος και όταν τον ρώτησε δεν έχει, ας πούμε, δεν έχει θυγεί το φιλότιμό σου γιατί σε κορόιδεψε ο κερατάς. Λέει, έλα μωρέ τώρα, αυτά τα μικροαστικά, με κορόιδεψε, με πρόδωσε. Αυτά είναι μικροαστικά πράγμα, βέβαια. Τώρα δεν μου λέτε, εσείς θα πηγαίνετε σε δύο οριλά? Εγώ δεν θα πήγαινα. Γιατί, παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή, αυτός μπερδεύει το αυτή με... Δεν θέλω να πω με ποια άλλη τρύπα. Τέλος πάντων. Δεν μπορεί να είναι, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι αυτός ο σοβαρός επιστήμονας και να στέκεται έτσι. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δηλαδή. Σου λέει ο άλλος ότι δεν υπάρχει θέμα φιλότιμου, με κοροϊδεύει ο άλλος από πάνω, και εγώ δεν το παίρνω. Έλα, μωρέ, και τι μπορούσε να γίνει? Βέβαια. Άμα σου χώσει ένα αυτός οριλά στο αυτή και σου κόψει το αυτή φέτες, ας πούμε, σου πει μετά, και τι μπορούσα να κάνω? Είναι να τον εμπιστευτείς?
Με τίποτα. Δηλαδή, ευτυχώς που μου το είπε ο φίλος, να μην ξαναπάτε, να μην τύχει να πάω εκεί, ας πούμε. Είναι δυνατόν. Α, πέσεις και τέτοιο σκιτζί, χάθηκες. Δηλαδή, ορισμένος τους καταλαβαίνεις από την πολιτική τους τοποθέτηση. Σας το λέω δηλαδή, ειλικρινά. Στο Πανεπιστήμιο Πάτρας που με είχαν καλέσει και κάνει μια ομιλία, σηκώθηκε ένας τύπος και άρχισε να παπαγαλίζει το εγχειρίδιο Παπαρίγα. Ήταν από το ΠΑΜ ο άνθρωπος και τρελάθηκα, ας πούμε, αφού το εντάξει το απάντησα, ας πούμε, δεόντως. Λοιπόν, μετά ρωτά τι είναι αυτός. Λέει είναι καθηγητής στην ιατρική. Πόσους έχει σφάξει, ρώταγα. Τα πτώματα πίσω του πόσα είναι. Γιατί δεν είναι δυνατόν να σκέφτεσαι με τέτοιο, με επισκληρίδιο εγκεφάλου και μετά να μου λες, ας πούμε, ότι είναι καλός γιατρός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Άμα το πάρεσαι πολιτικά, θα το πάρεσαι και σαν επιστήμονας. Δεν γίνεται. Εκτός και αν είσαι σχιζοφρενής, Τζέκιλ και Χάιντ. Δεν γίνεται. Και ειδικά σε επιστήμες, οι οποίες είναι πραγματικά του ανθρώπου. Δηλαδή είναι στην υγεία του ανθρώπου, κρίνει την υγεία του ανθρώπου. Έτσι, ένα μικρό λάθος, χάθηκες. Μου το είπε η Παπαρίγα, σε έστειλα στον άλλο κόσμο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ή του Τσίπρα, ακόμη χειρότερη αυτή. Άκουδε τι λέει. Όχι και μας προσέβαλε, τι έγινε. Να πούμε ότι τη Δευτέρα θα γίνει η εκπομπή, έτσι δεν είναι? Μας έχει, ναι βεβαίως. Ναι, γιατί και θα είναι αφιερωμένη και στην 17η του Νοέμβρη. Παράλληλα έχουμε πιθανό να είναι εδώ και ο πρόεδρος Αλιέων Μαγνησίας. Ναι. Στην εκπομπή να πει και αυτός κάποια πράγματα γύρω από τα ζητήματα που έχει. Α, ναι, 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 γιατί έχει μια πολύ σημασία, έχει μεγάλη σημασία για το ζήτημα του και του συντονιστικού που οργανώνουν. Ακριβώς. Παρά και ενάντια στον αγροτοπατερισμό. Κίτρινο και κόκκινο. Εκεί έχουμε μπλέξει τα πόδια. Παντού δηλαδή, όχι εκεί. Και έχει μια σημασία το πώς οργανώνονται. Γιατί έχει μεγάλη σημασία, γιατί το από τα κάτω, αυτό από τα κάτω, πρωτογενώς, που να συμμετέχει ο καθένας, γιατί μέσα από εκεί μπορεί να έχει επιτυχία ένας αγώνας. Καταρχάς, η συμμετοχή στον αγώνα. Δεν αγωνιζόμαστε στο όνομα κάποιον άλλο. Δεν αναθέτουμε σε κανέναν. Πες τη ζωή μας τώρα. Δεν είναι ότι αν θα πάρουμε παραπάνω τόσο ή λιγότερο, που τέλος πάντων δεν τρέχει τίποτα στο κάτω γράμμα της γραφής. Εντάξει, το πολύ πολύ να σφίξουμε το ζωνάρι. Εδώ πες τη ζωή μας. Αν θα ζήσουμε ή όχι. Άρα δεν επιτρέπουμε σε κανένα. Μπαίνουμε μπροστά. Στο μέτρο του δυνατού και στο μέτρο της λογικής. Και όπως λέω πάντα, η παραλαβή από ξηραφάκια του ΕΠΑΜ είναι εξαιρετική. Δηλαδή, κόβεις το λαιμό σου ΣΥΡΙΖΑ και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. ΣΥΡΙΖΑ. Και τελειώνουμε και εμείς, παιδί μου. Εντάξει. Λοιπόν, μας έστειλε ένας φίλος το γνωστό κείμενο που είναι γνωστό, που δημοσιεύθηκε στον Πιτσιρίκο, σχετικά με την όταν ψήφισε η μητέρα του, η Γεωργία Κλαπατσέα, η μητέρα του Μανώλη του Κλαπατσέα, που 93 χρονών πήγε και ψήφισε στην Καλαμάτα. Και λέει, και τότε είχε στείλει μια επιστολή στον Πιτσιρίκο που λέει: παρακαλώ τα παιδιά της αποχής να έλθουν να της το εξηγήσουν. Γιατί η αποχή ήταν πιο παραστατική πράξη από αυτό που έκανε η μητέρα του Μανώλη. Το ξέρουμε αυτό, φίλε μου, και το ξέρουν όλοι οι επαμήτες αυτό το πράγμα. Σε αυτό το. Από εκεί και πέρα. Βρίσκομαι στο Ηράκλειο της Κρήτης και έλαβα σήμερα από γνωστό μου πρόσωπο το κάτωθε κείμενο υπογραμμένο από τον κύριο Γραμματικάκη και σας το προωθώ για πιθανά σχόλια. Το κείμενο δεν αναφέρει πουθενά την κατοχή της χώρας, ούτε θέτει θέμα νομίσματος φιλικά. Είναι αρκετά μεγάλο. Ο κύριος Γραμματικάκης, Βάγγελος, πρόταση απελευθέρωση από το κράτος της πελατοκρατίας, φιλική εταιρεία νούμερο 2. Λίγο νωρίς το σκέφτηκε ο κ. Γραμματικάκης. Της πελατοκρατίας, προσέξτε. Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει. Να ρίξουμε το κράτος της δικής σου πελατοκρατίας, να φτιάξουμε το κράτος δικής μας πελατοκρατίας. Διότι άμα δεν βάζεις ζητήματα δημοκρατίας, πραγματικής δημοκρατίας, και προσέξτε να δείτε, υπάρχει μια μεγάλη αρρώστια. Που είναι και θεωρητική, είναι και πρακτική. Βεβαίως είναι μια θεωρητική στρέβλωση της αντίληψης για τη δημοκρατία.
που θέλει καλή γνώση για το τι είναι η δημοκρατία σαν ιστορικό προπύργιο των αγώνων για τα δικαιώματα λαών, αλλά τάξεων, κοινωνικών στρωμάτων, έτσι. Βασικό στοιχείο ή εσωτερικό στοιχείο της δημοκρατίας δεν είναι η αρχή της αντιπροσώπευσης. Η αρχή της αντιπροσώπευσης, αγαπητοί κύριοι, είναι στοιχείο του αριστοκρατικού πολιτεύματος, όχι του δημοκρατικού. Βασικό στοιχείο και θεμελιώδης όρος της δημοκρατίας είναι η συμμετοχή του πολίτη. Και μάλιστα συμμετοχή, η καθολική συμμετοχή του πολίτη σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν επίπεδα εξουσίας. Να θυμίσουμε κάτι. Ότι όταν έγινε το πρώτο πραξικόπημα, το πρώτο πραξικόπημα των ολιγαρχικών κατά τη διάρκεια του Πολυπροσιακού Πολέμου, τι κάνανε? Καταργήσανε την Εκκλησία του Δήμου και φτιάξανε την Βουλή των 400. Γιατί δεν καταργήσανε τη Βουλή, την Εκκλησία του Δήμου? Γιατί ακόμη και με τους όρους που είχαν επιβληθεί εκείνη την εποχή, δηλαδή μόνο 5.000 μέλη και όχι το σύνολο, το σύνολο του Δήμου, παρόλα αυτά, ακόμη και αυτό έδινε τη δυνατότητα συμμετοχής του πολίτη ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων της πόλης. Οπότε τι κάνανε? Φτιάξανε βουλή. Φτιάχναν δηλαδή ένα εκλεγόμενο όργανο το οποίο πλέον εφάρμοσε ολιγαρχική μορφή δημοκρατία, ολιγαρχικό πολίτευμα. Απέναντι σε αυτό υπήρχε εξέγερση, απανωτές εξεγέρσεις, μέχρι που νίκησε η μετριοπαθής ολιγαρχική μερίδα του Θηριγέννη, όπως λεγόταν τότε, μέχρι που βέβαια ο στόλος από την Σάμο των Αθηναίων επέστρεψε και τους πήρε ο διάλογος τον πατέρα, λοιπόν, και ξανάφερε τη δημοκρατία, δηλαδή στην ουσία την Εκκλησία του Δήμου. Απαλλαχτείτε από τη λογική το ότι δημοκρατία σημαίνει αντιπροσώπευση. Η αντιπροσώπευση είναι στοιχείο αριστοκρατικό στο δημοκρατικό πολίτευμα. Διαχωρίζει τους πολίτες. Γι' αυτό και το κάνεις μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και αυτό μόνο σαν μια μεταβατική μορφή στο να πας πραγματικά σε μια δημοκρατία όπου οι κοινωνικές συνθήκες και οι πολιτικές επιτρέπουν στον κάθε πολίτη να έχει άποψη και να ασκεί εξουσία. Ξεφύγεται από αυτή τη λογική. Δεν μας ήρθε από τη λογική. Γι' αυτό και η αντιπροσώπευση, η αρχή της αντιπροσώπευσης, υπάρχει στο Μεσαίωνα, στη μοναρχία. Υπάρχει με τα λεγόμενα παρλιαμέντα. Που τι σημαίνει? Σημαίνει εκπροσώπηση τάξεων. Αυτό το πράγμα, η αντιπροσώπευση, δεν είχε κανένα πρόβλημα η μοναρχία να την αποδεχτεί. Το πρόβλημα ήταν η δημοκρατία, δηλαδή η συμμετοχή του πολίτη, είτε μεμονωμένα, είτε συλλογικά, είτε στο σύνολό του, το σώμα των πολιτών. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί κρέμεται. Και με βάση το ποσοστό συμμετοχής και τη δυνατότητα συμμετοχής του πολίτη, κρίνεται εάν είναι πράγματι δημοκρατία ή όχι. Βέβαια, για λόγους αριθμών, έτσι, επειδή είναι μεγάλοι οι αριθμοί, τώρα τους πολίτες δεν τους αντιπροσωπεύει κάποιος, αλλά υπάρχει κάποιος εντολοδόχος από τη συλλογικότητα των πολιτών. Κανονικά λέμε. Δεν έχουμε. Υπό κανονικά συνθήκα δημοκρατίας. Δεν έχουμε. Εντολοδόχος είναι αυτός που αναλαμβάνει ευθύνες έναντι των πολιτών για να διεκπαιρεώσει δουλειές. Δηλαδή να συντονίσει και να διεκπαιρεώσει δουλειές. Και μάλιστα έναντι των πολιτών υπάρχουν και αυστηρότατες ποινές. Δηλαδή. Με τον αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν εμένα μου χρεώσει μια δουλειά, ρε φίλε, στο όνομα ολόκληρου του Δήμου ή του λαού και δεν τη φέρω σε πέρας, μου παίρνει το κεφάλι. Μεταφορικά ή ουσιαστικά. Ναι, στην αρχαιότητα ήταν και επί της ουσίας. Λοιπόν, τους παίρνουν το κεφάλι. Ειδικά στους στρατηγούς. Ή τους κερνάγανε κόνιο. Ναι, λοιπόν. Αλλά αυτό είναι, σημαίνει ότι εντολοδόχος γίνεται από τη στιγμή που δεν εκφράζεις το λαό γενικά, αλλά εκφράζεις συγκεκριμένους εντολείς συγκεκριμένα που σου αναθέτουν μια συγκεκριμένη δουλειά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ελέγχεσαι με βάση το τι αποτέλεσμα φέρνεις με βάση αυτή τη δουλειά. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Αυτό δεν είναι αρχή της αντιπροσωπευτικότητας. Έτσι. Η αντιπροσωπευτική εντολή είναι ότι εγώ λαμβάνω τη δυνατότητα να σε εκπροσωπώ παντού και πάντα. Δεν είναι έτσι. Η προσωπικότητα του πολίτη, αλλά και η συλλογικότητα, δεν παραδίδεται, δεν αλωτριώνεται, δεν εγκαταλείπεται. Αυτή είναι η ιστορία. Γι' αυτό, και επειδή διάβαζα τώρα τελευταία και την ιστορία των κομμάτων στην αρχαιότητα, γιατί υπήρχαν κόμματα. Τα πιο δημοκρατικά κόμματα, οι λεγόμενες εταιρείες ή συντροφίες, όπως λέγονται από κάποιους Ρώσους μελετητές, ας πούμε, στην ιστορία,
συγκροτήθηκαν πάντα σε οριζόντια βάση και μάλιστα είναι χαρακτηριστικά ότι τα κόμματα δημοκρατικά τα ονόμασαν κόμματα των οπλιτών. Γιατί? Γιατί αποτελούσαν κυρίως από εκείνες τις τάξεις που αποτελούσαν το βασικό κορμό των οπλιτών της αρχαίας πόλης. Mm. Το ενδιαφέρον ποιο είναι? Ότι ενώ διατηρούσαν πλήρως την οριζόντια μορφή οργάνωσης, δηλαδή το ότι συμμετείχαν όλοι στην εταιρεία αυτή, επέλεγαν όμως συγκεκριμένους ηγέτες για να τους βγάλουν, για να φέρουν σε πέρας, σαν συντονιστές, τη λογική αυτή. Πουθενά στην ιστορία δεν υπάρχει η συγκρότηση βουλής μέσα στο κόμμα. Mm-hmm. Πουθενά. Πουθενά δεν υπάρχει η καταγραφή ότι είναι, παιδί μου, εκλέγουμε 40 να με το παίξουν. Όχι. Του αναθέτω συγκεκριμένη αποστολή. Κάνει. Θρασίβουλος, Αλκιδιάδης, Θεμιστοκλής. Δεν κάνει. Τον παίρνει και τον παίρνει έτσι και το σηκώνει. Αυτή είναι η λογική. Αυτή η λογική της εταιρείας, παρά το γεγονός οι ολιγαρχικοί έτσι αλλιώς είχαν η πυραμιδική οργάνωση, γιατί επικεφαλής ήταν αυτός που είχε τα περισσότερα λεφτά, το περισσότερο πλούτο και την περισσότερη πελατεία. Λογικό δεν είναι? Εκεί δεν το λύνεις με εκλογές, το λύνεις με πράγματα. Εγώ το χρήμα, είμαι ο μάγκας. Εγώ χρηματοδοτώ τους λιβέλους, το τύπ της εκδηλώσης, άρα εγώ είμαι αρχηγός. Στο δημοκρατικό δεν ήταν έτσι. Γι' αυτό κιόλας η έννοια της δημοκρατίας διατηρήθηκε περισσότερο στα κινήματα και λιγότερο στα πολιτεύματα. Ναι. Ακόμη και σε εποχές όπου κυριαρχούσε η απολυταρχία, με διάφορο μοναρχίες ή οτιδήποτε κτλ., τα κοινωνικά κινήματα που ξεσηκώνωναν πραγματικά τον κόσμο είχαν οριζόντια δημοκρατική μορφή. Και ποιο ήταν το χαρακτηριστικό τους? Ακριβώς αυτό. Ότι όλοι μαζί αποφασίζουμε και αναθέτουμε σε αυτόν να μας λύσει, να μας συντονίσει στη μάχη, συγκεκριμένη μάχη, συγκεκριμένη αποστολή που του δίνουμε. Και αν το αποτέλεσμά του δεν είναι αυτό που πρέπει, καθαρείται, σβήνει. Τα ονόματα που έχουν μείνει στην ιστορία δεν έχουν μείνει ονόματα τέτοιων κινημάτων. Δεν έχουν μείνει γιατί έχουν εκλεγεί από κάποιους. Τον Τόμας Μίντσαρ, μια φοβερή φυσιογνωμία των αναβαπτιστών, που έφεραν τη λογική του προτεσταντισμού, του Λούθυρου, στο κοινωνικό πεδίο και έλεγανε, ρε παιδιά, γιατί να μην έχουμε ισότητα, πλήρη ισότητα σε όλα αυτά τα πράγματα, και επαναστάτησαν και ακολούθησαν οι πόλεμοι των χωρικών στον 15ο-16ο αιώνα, δεν τον εξέλεξε κανένας. Ήταν ο φυσικός ηγέτης. Αυτό σημαίνει φυσικός. Ότι αυτός μπορεί να μου λύσει το πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα? Να με συντονίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να έχω αποτέλεσμα. Σε αυτό που πάω να επιδιώξω, που πάω να δώσω μάχη. Αυτό το έχουμε δει και σε σύγχρονη εποχή. Τι έγινε όμως με τα κόμματα καθώς μπήκαν στον κοινοβουλευτισμό? Ακόμη και τα κόμματα επαναστατικά, τα κοινωνικά, αυτά που προηγούνταν μέσα από τις μάζες πραγματικά, καθώς μπήκαν στον κοινοβουλευτισμό, υιοθέτησαν λογική κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης και φτιάξανε κεντρική επιτροπή, πολιτική γραμματεία, κάτω αυτό, πάνω εκείνο, και τελείωσε η βάση. Το λέμε αυτό πράγμα γιατί ειδικά στα ζητήματα του κοινωνικού πεδίου και της οργάνωσης είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα που συμβαίνει σήμερα. Το να ανακαλύψουμε τρόπους και να δούμε μορφές όπου η ίδια η βάση αποφασίζει και μπορεί με εντολοδόχους, όπως λέγαμε, να πάμε μπροστά, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά σε αυτή την ιστορία. Κάποιος πρέπει να συντονίζει. Κάτι πρέπει να γίνει για να έχει αποτέλεσμα αυτή η ιστορία. Αλλιώς μας σκορποχώρει αυτή η ιστορία. Υπάρχει από την αρχαιότητα αυτή η ανάγκη. Ο Πλούταρχος στο βίο του Σόλωνα αναφέρει τρία κόμματα. Τους παραθαλάσσιους, μετίκους, ναι. Λοιπόν, πώς οργανωνόντουσαν αυτοί? Δεν είναι κόμματα κοινοβουλευτικού τύπου. Είναι κόμματα κοινωνικού τύπου, που θα το ονόμαζα εγώ. Και έτσι λειτουργούσαν. Με αυτή την έννοια διασώθηκε, σε αυτή την κυβωτό διασώθηκε η δημοκρατία. Και όχι στη φιλοσοφική σκέψη κάποιων επιφανών ανθρώπων. Βεβαίως υπήρχε εκεί. Αλλά η κοινωνική κυβωτός ήταν αυτά τα κινήματα. Ο τρόπος που επαναπροσδιορίζαν τη σχέση τους με την πολιτική και την εξουσία. Μέσα από αυτή την ιστορία. Και εκεί ακριβώς χάθηκε, μπαίνοντας στον κοινοβουλευτισμό. Ο κοινοβουλευτικός κρετινισμός μέσα σε μια οργάνωση αυτού του τύπου δεν εμφανίζεται μόνο με την αποθέωση του κοινοβουλίου. Δηλαδή, άντε παιδιά, βουρ για τις εκλογές, μπας και βγαίνουμε βουλευτές. Δεν είναι αυτό. Είναι και στη μορφή. Και στη μορφή της οργάνωσης, όταν θεωρείς ότι αυτή η οργάνωση για να λειτουργήσει δημοκρατικά θέλει αντιπροσώπους. Όχι, δεν είναι έτσι. Όσο και να κομπλάρει κάποιος, γιατί εντάξει, πολλοί που έχουν μάθει διαφορετικά ή ξέρουν διαφορετικά, κομπλάρουν, σου λέει καλά αυτό, δεν είναι έτσι. Δεν λειτουργεί δημοκρατικά μια τέτοια οργάνωση. Κοινοβουλευτικά λειτουργεί. Και ο κοινοβουλευτισμός εμπεριέχει πάντα δύο μεγάλα κακά. Την αδιαφορία της βάσης και την εξαγορά της ηγεσίας.
η απόσταση δηλαδή που υπάρχει. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα πάμε να λύσουμε. Εάν δεν το κατακτήσεις αυτό το πράγμα ιστορικά και σαν κίνημα, αν δεν υπάρχουν κινήματα που αναδεικνύουν τέτοιες οσμές και απόϊχους, δεν πρόκειται ποτέ να κατακτήσεις δημοκρατία στην πράξη για το λαό ολόκληρο. Δηλαδή, σαν πολίτευμα εννοώ. Έτσι, δυστυχώς, έχουμε χάσει την αίσθηση. Και βλέπω σήμερα, ρε παιδιά, λέγανε να μου στείλε μια πρόσκληση, ας πούμε, για τη δημοκρατία του Ρίγα. Συγγνώμη, του Δημοκρατία, του Εφιάλτη. Το Χρήστο Ρίγα που παρουσιάζεται το βιβλίο. Και μια χαρά, και εγώ το έχω διαβάσει. Αλλά, παιδιά, λιγάκι προσοχή. Για τον Εφιάλτη και τη δημοκρατία, το ξέρουμε ελάχιστα έως ασήμαντα πράγματα. Ναι. Ό,τι αναφορές ξέρουμε από την Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλη και κάτι επιγραφικά. Που ανακαλύφθηκε και. Ναι, και κάτι επιγραφικά. Λοιπόν, με ενοχλεί πάρα πολύ η προσπάθεια να συμπληρώσεις το ιστορικό έλλειμμα που υπάρχει με τη δική σου φαντασίωση. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, βεβαίως δεν ξέρουμε πολλά. Και ενδεχομένως δεν ξέρουμε πολλά λόγω του Πελοποννησιακού Πολέμου και το τι ακολούθησε. Δηλαδή, η επικράτηση της ολιγαρχικής μερίδας και μετά της αριστοκρατίας συνδέθηκε με ισοπαίδωση κυριολεκτικά ό,τι μνημείου είχαμε για το αποτύπωμα της δημοκρατίας και την πάλη και τη δημοκρατία στην κλασική Ελλάδα. Αλλά από την άλλη μεριά, ρε γαμώτο, δεν φτιάξαν ολόκληρο βιβλίο με τόσο ελάχιστα στοιχεία. Μόνο για μια προσωπικότητα η οποία, και αν θέλεις, και στα ιστορικά τεκμήρια συνδέεται με τον Κλεισθένη. Στενά. Τόσο στενά που δεν ξέρεις να το διαχειριστείς, που ακριβώς χωρίζονται τα πράγματα. Αυτό λιγάκι. Θα προτιμούσα περισσότερο να γίνει, προσωπικά θα πρέπει να γίνει, από εμάς τουλάχιστον, έτσι, δεν είναι κανένας υποχρέωση, το βιβλίο που το θεωρώ ότι καλύτερο έχει γραφτεί αυτή στη σύγχρονη βιβλιογραφία για το ζήτημα της δημοκρατίας και τα συμπεράσματα που βγαίνει, που είναι το Πέτρο Λάγια, δηλαδή η μετέωρη Ελλάδα. Είναι ό,τι πιο καλό και πιο πειθαρχημένο έχει γραφτεί για τα ζήτημα αυτά. Ούτε να ξεφεύγουμε από τα ιστορική πραγματικότητα όσο μας επιτρέπει η έρευνα που έχει φτάσει μέχρι εδώ, ούτε να φτιάχνουμε μυθιστορία στη θέση της ιστορίας. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Άλλο πράγμα το πιστεύω εγώ, το πώς προσπαθώ να το σκεφτώ. Εκτιμήσεις. Βεβαίως. Δεν είναι άλλο πράγμα. Με βάση όμως και ιστορικά στοιχεία. Ναι, παράλληλα. Ο συνδυασμός δεν είναι εύκολα βατός, γιατί ξεχνάει άλλα πράγματα. Δηλαδή, όταν θες να κάνεις συνδυασμό, τα βάζεις όλα κάτω στο τραπέζι. Και βλέπεις τι κολλάει, τι δεν κολλάει. Δεν παίρνεις μόνο αυτά που κολλάνε, αλλά κοιτάς και πόσα δεν κολλάνε. Οπότε, αν δεις, ας πούμε, ότι τα περισσότερα δεν κολλάνε, άρα κάνεις την εικασία σου και τη λες αυτό. Είναι μια εικασία. Θα ήθελα πολύ να είναι έτσι, αλλά δεν ξέρω αν είναι έτσι. Δεν μου το φέρνεις de facto δεδομένο. Έτσι, κάτι το οποίο δεν το κάνει ο Πέτρο. Και νομίζω ότι είναι πιο αξιόλογη και μεγαλύτερη συνεισφορά στον προβληματισμό και τη δημοκρατία αυτό που κάνει ο Πέτρο. Γιατί είναι ακράδαντο. Δεν είναι εύκολο να το προσβάλλει κανείς. Και επιστημονικά, αν θέλεις, και θεωρητικά ευρύτερα. Και μέσα από εκεί μαθαίνεις. Μαθαίνεις και για το σήμερα. Δεν είναι μια στεγνή αποτύπωση το που αφορά, ας πούμε, 2.500 χρόνια πριν. Είναι κάτι πολύ σύγχρονο και πολύ ζωντανό. Λοιπόν, ας πούμε και το. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Να ακούτε? Ναι. Από Καλυθέα τηλεφωνώ. Ναι. Μικές ονομάζομαι. Λοιπόν, θα ήθελα να θέσω μερικά ερωτήματα όσον αφορά κάποια υπέσχυτα ψεύδι βέβαια που ακούγονται για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ναι. Όπως περί πώλησης του 1902, ότι πωλήθηκε η συγνότητα και άλλα παρεμφερή, ναι, που αναπαράγονται συχνά από τα ΜΜΕ και από κόμματα όπως η Χρυσή Αυγή, όπως κατά καιρούς και από τον κύριο Καζάκη, που ακούσει κάποιες κατηγορίες για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να κατηγορείτε, και βάζω πρώτο, δεύτερο πληθυντικό, γιατί κάποιες απόψεις σας κάπου λίγο συγκλίνουν. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Γι' αυτό το ρωτάω σε δεύτερο πληθυντικό. Πώς είναι δυνατόν να κατηγορείτε ένα κόμμα για μια πώληση ραδιοτηλεοπτικού σταθμού, η οποία έγινε κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως και των εργαζομένων του, μιας και είχε μπει ήδη στο πτωχευτικό κώδικα στο άρθρο 99, κατόπιν αιτήσεως του κόμματος, όλες οι επιχειρήσεις του. Ναι. Και τα λεφτά από την πώληση αυτή κατατέθηκαν για τις πληρωμές, τις αποζημιώσεις των εργαζομένων και των ασφαλιστικών των σταθμών. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό. Επίσης,
έχω μάθει από φίλο, διαδικτυακό φίλο, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε μία από τις... από περιέργεια δηλαδή, είχε πάει ο άνθρωπος στο Σύνταγμα το 2011 στο κίνημα των αγανακτισμένων, να δει τέλος πάντων τι είναι αυτό, τι συμβαίνει, πώς κινείται ο κόσμος εκεί κτλ. Ναι. Και έθεσε ένα ερώτημα, ένα ζήτημα, νομίζω ήταν ομιλία του κύριου Καζάκη, που ήταν ανοιχτή ομιλία, αν δεν κάνω λάθος, με πολίτες, ότι πώς, εν ολίγης το ερώτημά του ήταν ότι πώς και δεν, ας πούμε, δεν κατηγορεί κανείς επί της ουσίας το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα που δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα επιπλέον, που είναι το καπιταλιστικό σύστημα. Και μόλις έκανε αυτή την ερώτηση, πέσανε πάνω του με τα λόγια, δηλαδή αρκετοί να τον διώξουν, ότι εσείς είσαι κουκουέ, εμείς εδώ δεν έχουμε κόμματα, είμαστε ακομμάτιστοι, είμαστε αχρωμάτιστοι, και τι δουλειά είσαι εσύ εδώ πέρα, και τον αναγκάσαν τον άνθρωπο και έφυγε. Και δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση δηλαδή από πλευρά του κ. Καζάκη, αν κατάλαβα καλά, να πει ότι όχι, αφήστε τον εδώ να συζητήσουμε, να μας πει την άποψή του, να αλλάξουμε. Δεν σας πληροφόρησε καλά. Και βλέπετε ότι παρατηρημένο είναι δηλαδή ότι από το 2011 και μετά, τα κόμματα που ανέβηκαν πιο πολύ σε ποσοστό από το κίνημα αυτό, το κατά τα άλλα ακομμάτιστο, εγώ το λέω εντός εισαγωγικών, αχρωμάτιστο και απολυτή και μείωτε, όπως λένε κάποιοι. Τα κόμματα που βγήκαν πιο κερδισμένα από ποτέ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή σαν κυβέρνηση, ασχέτως με τη συνεργασία του που κάνει με τους ΑΝΕΛ, και έχουμε και ένα τρίτο κόμμα από την άλλη, το βασιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Ναι. Άρα λοιπόν για ποιο ακομμάτιστο μιλάμε, εφόσον το κίνημα αυτό διοργανώθηκε ως ακομμάτιστο μέσω του διαδικτύου, κυρίως από οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αυγής. Ναι. Αυτό ήθελα να θέσω δηλαδή και... Θα ανακαλέσω, επειδή ξέρω ότι τελειώνει η υπόπιση. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία, θα σου απαντήσει και ο άμεσα εμπλεκόμενος. Και όποτε θες ξαναπάρει να το συζητήσουμε, δεν είναι κάτι το θέμα, έτσι. Απλά αν έχετε το χρόνο, βεβαίως, που τώρα επειδή ξέρω ότι είναι λίγο ο χρόνος, θα κλείσω και εγώ το τηλέφωνο. Κανένα πρόβλημα. Θα ανακαλέσω την επόμενη φορά που θα γίνει η υπόπιση. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Είναι δύο τα ζητήματα να τα πιάσουμε. Καταρχάς, μια διόρθωση. Ούτε στην πλατεία Συντάγματος, σε όσες τουλάχιστον ήταν δικές μου ομιλίες, ούτε σε οποιαδήποτε ομιλία έχω κάνει, και έχω κάνει πάνω από 1000 ομιλίες αυτή τη στιγμή από το 2010, δεν απέτρεψα τον οποιονδήποτε να μείνει και να συνεχίσει και να επιμένει σε ερωτήσεις του, ακόμη και αν ήταν, πώς να το πούμε, προσχεδιασμένες, να το πούμε έτσι. Γιατί και εγώ ανήκα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ξέρω πώς γίνονται αυτά και πώς στείνεται μια συζήτηση. Δεν με απασχολεί, δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να είναι κάποιος οποιοδήποτε, και μάλιστα στο ΕΠΑΜ έχουμε και μια αρχή. Δεν τον διώχνουμε τον άλλον, ακόμη και αν κάνει προβοκατόρικες, να το πούμε, ερωτήσεις. Δηλαδή, με καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ερωτήσεις, ας πούμε, να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Με συγχωρείτε, μαθαίνω ότι δεν έγινε κάποια παρέμβαση από μέρος σας. Όχι, κάνεις λάθος. Κάνει λάθος. Εγώ έκανα. Πάντα απέτρεπα. Βεβαίως. Κανένα πρόβλημα. Να σας το πει δηλαδή και ο ίδιος, έτσι. Κανένα πρόβλημα. Πάντα έκανα παρεμβάσεις στο να επιτρέψουν στον άλλον, όσο και να είναι διαφορετική η άποψη, η προκλητική άποψη, να τον αφήσουν να ολοκληρώσει και να πει. Δεν ήταν κάποια προβοκατορική, βέβαια, έτσι. Όχι, ρε παιδί μου, λέω ακόμη και αν είναι προβοκάτος. Πού το ξέρω εγώ, δίκη προθέσεων θα κάνω. Όχι, κοιτάξτε, ήταν μια ερώτηση, μια έθεση, ένα θέμα. Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Άκουσε με. Εντάξει. Συμφωνούμε απόλυτα. Απλά. Δεν διαφωνώ. Μισό λεπτό. Ένα-ένα θα τα πιάσουμε. Ένα-ένα. Θα δεις, αν κάνεις ένα γύρο στο διαδίκτυο, θα δεις πάρα πολλές ομιλίες που σε πολλές περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, μου έρχεται τώρα στον Κάριστο, μου έρχεται τώρα στην Κόρινθο, μου έρχεται πάρα πολλές ομιλίες, όπου ξεκινάει με ερώτηση κάποιον από το ΚΚΕ, ο οποίος σου λέει και για τον καπιταλισμό θα πείτε τίποτα. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτή η φασαρία που έγινε τότε στην... Προφανώς δεν ήσουν και εσύ συντονιστής, Δημήτρη. Όχι, βέβαια. Ναι, και μάλλον θα εννοεί εκείνη την ιστορία που ήμουν με τον Ντούκα επάνω σε. Στο Τελάρο. Επάνω στο Τελάρο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η ιστορία. Πέρα όμως από αυτό. Αλλά και εμένα με έχει αποθήσει η πλατεία.
Το ότι εγώ μπόρεσα και μίλησα στην πλατεία ήταν αποτέλεσμα ξυλοδαρμού. Δηλαδή, όχι, δεν πλάκωσα κανέναν, απλά λέω, συγκρούστηκαν τάσεις μέσα εκεί. Δεύτερον, δεν είπε κανένας ποτέ ότι ήταν ένα κομμάτι στην πλατεία. Εγώ από την αρχή έλεγα ότι υπήρχαν κομματισμένοι ακομμάτιστοι, προσπαθούσαν πάση θυσία να απονευρώσουν οποιαδήποτε κινητοποίηση γινόταν ή κίνηση του κόσμου αυτού προς πιο ριζοσπαστικές κατευθύνσεις. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Μα κάτσε ένα-ένα. Δεν πάνε όμως γραμμικά τα πράγματα. Γιατί άμα είπα πήγαινα γραμμικά, τότε και εγώ θα μπορούσα να σου πω από την ιστορία ότι ο ναζισμός γεννήθηκε από την επανάσταση του 1918 στη Γερμανία. Όπου υπήρχαν το οδοφράγματα, όπου οι σπαρτακιστές ήταν η ηγετική μορφή και γέννησαν τον ναζισμό. Αν πάμε έτσι. Δεν πάει έτσι όμως. Όταν κινητοποιείται μεγάλη μάζα του κόσμου, τότε παίζει το ποιος θα ηγηθεί σε αυτό, έτσι δεν είναι, ποιος θα είναι πρωτοπορία, όπως λέγαμε παλιά. Ποιο είναι αυτό το πράγμα, είναι παιχνίδι, σύγκρουση, αναμέτρηση μέσα εκεί, όταν μια μάζα μεγάλη κόσμου κινητοποιείται. Και δεν αμφιβάλλω κανένας, νομίζω να αμφιβάλλει κανένας, ότι τότε κινητοποιήθηκαν εκατομμύρια Έλληνες, ασχέτα με το γεγονός το που οδηγήθηκε αυτή η ιστορία, έτσι. Το γεγονός ήταν αυθόρμητη. Αυτή η ιστορία, όντως ήταν αυθόρμητη. Σίγουρα είναι καλό να κινητοποιείται ο κόσμος. Βεβαίως. Αλλά μετά ξεκινάει η αναμέτρηση. Ξεκινάει η αναμέτρηση. Υπάρχει, αλλά στο συγκεκριμένο τέλος πάντων κίνημα, να το πω έτσι, λαϊκά υπήρχε ένα πάχαλο που υπήρχαν διάφορες συνενέψεις. Ο κόσμος δεν ήξερε πού να πρωτοπάει. Κάτσε μισό λεπτό. Όπα, όπα. Φίλε μου, σε καταλαβαίνω, αλλά πες μου ένα πραγματικό κίνημα μαζών. Με το σύνθημα ότι έξω από τα κόμματα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά πες μου εσύ ένα πραγματικό κίνημα μαζών. Κίνημα μαζών που να μην γίνει έτσι. Τουλάχιστον στην αρχή τους φάση. Έτσι. Ψάξε την ιστορία να δεις. Ένα κίνημα το οποίο. Όταν ξεκινάει ένα κίνημα μαζών, πραγματικά μεγάλων μαζών να κινητοποιείται, ξεκινάει με τον αυθόρμητο και τον μπάχαλο τρόπο που περιγράφεις. Ποτέ στην ιστορία δεν υπήρξε συντεταγμένη κινητοποίηση όχι, λαού. Διαφωνώ, δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητα κάθε κίνημα. Είναι νόμος της ιστορίας. Νόμος. Δηλαδή, και όχι, 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 άκουσε με. Λένε. Δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία άλλος τρόπος κινητοποίησης μεγάλων πλατιών μαζών της κοινωνίας. Ποτέ και πουθενά. Απλά μέσα από αυτό το χάος, να σου το πω έτσι, αναδεικνύονται εκείνες οι δυνάμεις, μέσα από αναμετρήσεις βεβαίως και συγκρούσεις, όπου τελικά καθορίζουν τον προσανατολισμό αυτού του κινήματος. Είτε προς θετική κατεύθυνση, είτε προς αρνητική, όπως έγινε με τους αγανακτισμένους το 2011-2012. Αλλά ήταν αναμέτρηση. Ήθελα αναμέτρηση. Το να απέχεις από την αναμέτρηση είναι σαν να αποδέχεσαι εκ προημίου την ήττα σου. Εγώ προσωπικά πάντως διαφωνώ στο θέμα ότι δεν υπήρξε ποτέ κανένα κίνημα το οποίο. Φέρε μου ένα παράδειγμα. Διότι αν το ψάξουμε ιστορικά. Ναι. Και η Πολυσοβιετική Επανάσταση που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2017. Ναι. Ξεκίνησε με κάποια οργάνωση. Όχι, φίλε μου. Καμία οργάνωση. Σε πληροφορώ, καμία οργάνωση. Έκανε περιοδίες ο Λένιν. Καμία. Και με χωρικού στη Ρωσία. Τίποτα, απολύτως. Άκουσε με. Με τα χαμηλά λαϊκά στρώματα δεν τους προετοίμασε για την. Όχι, όχι, τίποτα δεν ισχύει από αυτό. Περίμενε λίγο να ακούσεις και την. Τίποτα. Άκουσε με, φίλε. Επειδή. Κοίτα, έτσι ξαφνικά βγήκαν μια μέρα οι Πολυσοβίκοι, ας πούμε, και άτε κάναμε. Άκουσε με. Έτσι ακριβώς έγινε. Άκου να δεις. Και μιλάμε για την Οκτωβριανή Επανάσταση, βέβαια, στη Ρώσικη Επανάσταση που τώρα γιορτάζουμε τα 99 της χρόνια, έτσι. Του χρόνου θα έχουμε την 130. Λοιπόν, άκουν λοιπόν πώς έγινε. Ένα μήνα πριν από το ξέσπασμα της Φεβρουαριανής Επανάστασης το 17, ο Λένιν μιλάει στην εξορία, στην νεολαία του Μπολσεβίου κόμματος, που μάλιστα ήταν σχολή των Μπολσεβίκων τότε, σχολή στελεχών των Μπολσεβίκων στην Ελβετία, και τους λέει το εξής καταπληκτικό. Τους λέει, εμείς που είμαστε πενιντάριδες, δεν πρόκειται να δούμε την επανάσταση στη ζωή μας. Εσείς θα τη ζήσετε. Και μέσα σε ένα μήνα, έγινε ο Φλεβάρης. Και μέσα στο Φλεβάρι που βγήκαν οι Μπολσεβίκοι από τις φυλακές, εξορίες και ερχόντουσαν ένας-ένας που δεν ήξεραν ποια κατεύθυνση πρέπει να πάρουν, τι ήταν αυτά τα Σοβιέτ που είχαν οργανώσει από μόνοι τους οι εργάτες, χωρίς να υπάρχει σε κανένα πρόγραμμα κομματικό, ούτε των Μπολσεβίκων ούτε κανένας άλλου κόμματος, ψαχνόντουσαν. Και έρχεται αυτός ο τρελός ο Λένιν με το γνωστό τρένο και τους λέει: Κοιτάξτε, μάγκες, η πρώτη φάση της επανάστασης τελείωσε. Πάμε για τη δεύτερη. Και τρελάθηκαν οι ίδιοι οι Μπολσεβίκοι. Μέσα στη διάσκεψη του το Απρίλιο του 2017, λένε στον Λένιν τον ίδιο. Τα πρακτικά έχουν δημοσιοποιηθεί, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι κάτι κρυφό. Του λένε: Τι γίνεται, σύντροφε,
Έχει μείνει ο θρόνος του Μπακούνιν πολύ, πολύ καιρό κενός και τον διεκδικείς. Αυτό το είπαν οι σύντροφοί του, οι Μπολσεβίκοι, μέσα στον Απρίλιο το 17. Και βεβαίως εκεί απαντάει ο Λένιν, κοιτάξτε να δείτε, ή καταλαβαίνετε τις διαθέσεις του κόσμου ή δεν τις καταλαβαίνετε. Εφόσον δεν τις καταλαβαίνετε, αντίο σας πάω μόνος μου. Λοιπόν, όλες οι επαναστάσεις έχουν κάποια στάδια εξέλιξης. Απλά θέλω να πω ότι ξεκινάνε πάντα με την αυθόρμητη κίνηση της κοινωνίας. Ναι, αυτή η συγκεκριμένη παραστατική κινητοποίηση που ήταν υποτίθεται αναρτησμένη, δεν είχε κάποια. Δεν είπαμε κανένας ότι ήταν παραστατική. Ναι, ήταν ένα καλό δείγμα, ας πούμε, ότι κινητοποιείται κάπως ο κόσμος και ότι αυτό δεν ξυπνάει. Και έπρεπε να κερδιθεί αυτός ο κόσμος. Δεν είναι, δεν έπρεπε να κερδιθεί. Ορίστε. Δεν έπρεπε να κερδιθεί αυτός ο κόσμος. Δεν έπρεπε να. Δεν σας ακούω. Να κερδιθεί, να τον κερδίσουμε. Σαφώς. Να κερδιστεί από ποιες δυνάμεις όμως. Από αυτούς που συμμετέχουν στο κοινό. Έχουμε εδώ πέρα έχουμε ένα τρίτο μνημόνιο. Μα με συγχωρείς. Συγγνώμη. Μα με συγχωρείς. Δεν είχε το ανάλογο τη συνειδητότητα. Τώρα μου θυμίζει τον Τσίπρα. Με συγχωρείς το πρώτο που το λέω. Μου θυμίζει τον Τσίπρα που είπε τις προάλλες ότι το όχι που έδωσε ο ελληνικός λαός στο αλβανικό μας οδήγησε στην κατοχή. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν είπα εγώ για το όχι. Λέω για τις μάζες αυτές κατεβήκαν. Είχε μπερδέψει τον περασμένο Ιούλιο, όχι, είχε μπερδέψει σκόπιμα τον ναι με το όχι, για να μην πάμε και σε αυτό. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Αλλά άκουσε λιγάκι και τις απαντήσεις που έχω για τα υπόλοιπα. Το όχι ήταν ναι και το ναι ήταν πάλι ναι. Βεβαίως. Αλλά το όχι το υπερασπίζεσαι. Μισό λεπτό. Και έχουμε και την κοροϊδία από το ΣΥΡΙΖΑ που λέει καλά παιδιά. Υπάρχουν δύο. Φιλεμό. Άκουσε με λιγάκι. Και μπορούμε να διαφωνήσουμε για το θέμα. Μπορείς μονάχα λίγο να δίνεις χρόνο και στον. Λοιπόν, απλά να σου πω την άποψή μου και μπορείς να διαφωνείς, δεν είναι ελεύθερα. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής, ότι υπάρχουν δύο οπτικές. Ή να πεις ότι οτιδήποτε σκυρτάει σε αυτή την ελληνική στην κοινωνία, σε αυτές τις συνθήκες, είναι χαμένο από χέρι. Και επομένως δεν αξίζει τον κόπο να δώσω τη μάχη γι' αυτό. Και υπάρχει και η άλλη οπτική, ότι από τη στιγμή που έχουμε βρεθεί σε αυτή την κοινωνική πόλωση, ταξική πόλωση στην ελληνική κοινωνία, οτιδήποτε σκυρτάει είναι πεδίο αναμέτρησης που οφείλω να τη δώσω την αναμέτρηση. Έστω και αν χάσω, αλλά οφείλω να τη δώσω. Λοιπόν, αυτή την πολιτική, αυτή την αντίληψη ακολουθώ εγώ. Την άποψη αυτή. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο και παροχημένο από τη στιγμή που εμπλέκονται μάζες. Αν δεν είναι μάζες και είναι μηχανισμοί, δεν με αφορά. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν εμπλέκομαι. Λοιπόν, αλλά από τη στιγμή που αφορούν μάζες, φυσικά θα εμπλάκω. Και ας χάσω τη μάχη. Αλλά να τη χάσω αφού τη δώσω. Όχι σε να συμβαστώ πριν τη δώσω. Λοιπόν, και επιπλέον, επειδή ταύτισε στην κριτική που κάνω εγώ με τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, καταρχάς ένα πράγμα. Η Χρυσή Αυγή μπορεί να λέει αυτά που λέει για το ΚΚΕ, αλλά να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, δεν είχε κανένα δικαίωμα το ΚΚΕ να πουλήσει τη συχνότητα ή τη χρήση της συχνότητας που του είχε δώσει δωρεάν το ελληνικό κράτος, γιατί είναι δημόσια συχνότητα. Δεν μπορεί το κόμμα της εργατικής τάξης να πρωτοστατήσει ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό το πράγμα είναι θέμα αρχής. Είτε το υπερασπίζεις μέχρι τέλους, είτε όχι. Τι θα μπορούσε να κάνει. Για τα οικονομικά προβλήματα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος γνωρίζετε, όχι μόνο βάση. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά από πρώτο χέρι. Σε πληροφορώ, ήμουν 20 χρόνια. Ήμουνα 20 χρόνια στο γραφείο του Κοινωνικού του Τμήματος. Από ξέρω. Το που είναι χαμηλή, λόγω του χαμηλού εκλογικού ποσοστού και για την οποία είχε βγάλει ανακοίνωση. Βεβαίως, κατανοητό απόλυτα. Η επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Συμφωνώ. Να μειωθούν όλες οι επιχορηγήσεις, ακόμα και του ιδίου. Βεβαίως, εγώ σου λέω άλλο. Αυτό το πράγμα. Με συγχωρείς, τι σχέση έχει. Θέμα για κατάρρευση των βουλευτικών προνομίων. Όχι, δεν. Ερώτηση. Εγώ ρωτάω. Τι σχέση έχει αυτό με το ότι πουλάω δημόσια περιουσία. Θέλω να. Μισό λεπτό, ποια δημόσια περιουσία. Η συχνότητα, δημόσια περιουσία είναι. Δεν είναι ιδιωτική, είναι δημόσια. Δεν μπορώ να πουλήσει κάτι το οποίο δεν σου ανήκει. Γιατί το κάνανε τότε. Πώς γίνεται αυτό. Δεν πούλησε το ΚΚΕ καμία συχνότητα. Εγώ φίλε μου, βρέθηκα στο 90,1 ραδιοφωνική συχνότητα που πουλήθηκε από το ΚΚΕ στον κύριο Μαρινάκη, στον εφοπλιστή και ήμουν στο ραδιοφωνό του τις προάλλες. Δηλαδή μου πέρασε συνέντευξη. Πώς δεν πουλήθηκε. Πουλήθηκε. Μια συχνότητα η οποία είναι όπως είπατε δωρεάν και δανεική, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βεβαίως. Από το κράτος. Ναι. Πώς μπορεί να πουληθεί εφόσον δεν είναι δικό του. Δεν είναι δικιά του. Εγώ ξέρω το ότι ΚΚΕ. Μόνο τον εξοπλισμό πούλησε
κατόπιν ομόφελης από πάνω των εργαζομένων για να πληρωθούν. Ένα-ένα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Όποιο το είπε, σου είπε ψέματα. Ψέματα που είναι μέσα από το 902 και δουλεύουν ακόμα. Άκουσε με. Μπορεί να το ψάξει πολύ. Φίλε μου, μπορεί να το ψάξει πάρα πολύ εύκολα. Όποιο σου το είπε αυτό το πράγμα είναι ψέμα. Αυτό που πουλήσανε είναι τη χρήση τη συχνότητα που δεν είχαν κανένα δικαίωμα να το πουλήσουν. Διότι όπω για παράδειγμα ο κ. Καρατζαφέρη ή τα άλλα κόμματα έχουν συχνότητε, τι δίνει δωρεάν το κράτο για την πολιτική του δουλειά. Αν δεν μπορούν να την κάνουν αυτή την πολιτική του δουλειά ή δεν μπορούν να συντηρήσουν τι συχνότητε, η συχνότητα και η χρήση τη επιστρέφει στο δημόσιο. Δεν την πουλά σε ιδιώτη. Αυτό το κάνει το ΚΚΕ με την έγκριση τη κυβέρνηση Σαμαρά και του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Αυτό είναι κάζος μπέλι για μένα. Κάζος μπέλι. Γιατί ιδιωτικοποιείς συχνότητα και μάλιστα συχνότητα που δεν σου ανήκει. Δεν σου δόθηκε παρά μόνο για την πολιτική σου δουλειά. Είναι ο νόμος Ρουσόπουλου συγκεκριμένα. Από εκεί και πέρα όμως. Πληρώθηκαν εργαζόμενοι. Οι απολυμμένοι εργαζόμενοι που κινητοποιούνται και έχουν τον ημεροδρόμιο και έχουν κινητοποιήσεις ακόμη και τώρα, γιατί δεν έχουν πληρωθεί? Υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι και από το ριζοσπάστη και από το 902 που δεν έχουν πληρωθεί. Θα μου πεις, εντάξει, δεν έχει το κόμμα. Το καταλάβω, δεν είναι θέμα. Εγώ διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά απόψεις και από τους, πώς τους λένε, και από εργαζόμενους που λένε ότι δεν έχουν πληρωθεί. Γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχει περισσότερο από ποτέ μια τάση όχι μόνο αντικομμουνισμού και αντικουκουεδισμού γενικότερα, συγκεκριμένα μάλλον. Έτσι, οπότε διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις, γιατί δεν μπορεί να ξέρει ο άλλος τι συμβαίνει στο σπίτι του αλουνού καλύτερα από αυτό που είναι μέσα. Ναι, και ιδιαίτερα αν είναι ψεύτης αυτός που είναι μέσα. Μα μισό λεπτό ρε παιδιά, γιατί δηλαδή ο ένας ψεύτης, ο άλλος ψεύτης. Κάτσε, όχι. Όταν μου λέει για παράδειγμα ότι πούλησε τα μηχανήματα. Συγγνώμη. Με τον άλλον, γιατί πηγαίνουν στο ταμείο του κόμματος και από εκεί στα συνδικάτα. Όχι, όχι, φίλε μου. Όχι, φίλε μου. Όταν μου λέει ότι πούλησε τα μηχανήματα του κόμματος, τα μηχανήματα της συχνότητας. Εγώ τι σημαίνω εγώ να σα πω ψέματα δηλαδή αυτή τη στιγμή. Και ας μην είμαι μέλος του ΚΚΕ, είμαι φίλος. Δεν σου λέω κανένα τίποτα. Απλά σου λέω ότι όταν μου λέει ότι πούλησε τα μηχανήματα του 902 τηλεόραση και ραδιόφωνο για 3 εκατομμύρια, επειδή είμαι της πιάτσας άνθρωπος, ξέρω στην αγορά, αυτά τα μηχανήματα στο σύνολό τους δεν πιάνουν 300 χιλιάρικα. Λοιπόν, άρα δεν πούλησε τα μηχανήματα. Δεύτερον, τα συμβόλαια υπάρχουν, είναι δημοσιευμένα. Στα συμβόλαια αναφέρεται η χρήση της συχνότητας. Γιατί ο άλλος δεν αγόρασε τα μηχανήματα, δεν τον ενδιαφέρουν τα μηχανήματα. Έχει δικά του και καλύτερα. Λοιπόν, αγόρασε τη συχνότητα. Αλλά αυτό επειδή είναι παράνομο με βάση τον νόμο που ισχύει ακόμη και σήμερα, του έδωσε έγκριση και κάλυψη ο Σαραμαράς. Για ποιο λόγο? Γιατί δικός του επιχειρηματίας πήρε τη συχνότητα τη τηλεοπτική, ο κύριος Βριώνης, με τη TVE. Άρα ενίσχυσε την προπαγάνδα Σαμαρά μέσω από την εκδοχή. Θέλω να ρωτήσω και ένα άλλο ερώτημα. Δηλαδή, και στη τελική, ποιος μπορούσε να αγοράσει τον εξοπλισμό? Μπορούσε να αγοράσει ο απολυμμένος ο Γιάννης ή ένας από εμάς που είμαστε απλός κόσμος? Δεν διαφωνώ. Απλά σου λέω. Σου λέω, ψάξε το καλύτερα, θα δεις ότι ο εξοπλισμός στο σύνολό του μαζί με το κτίριο να πουλούσαν δεν θα έπιανε παραπάνω από 300 χιλιάρικα και πήραν 3 εκατομμύρια. Και δεύτερον. Εσείς πώς το γνωρίζετε αυτό, συγγνώμη. Με τις πιάτσες σήμερα. Αλλά πώς έχετε βγάλει αυτό το συμπέρασμα όσον αφορά την κοστολόγηση του εξοπλισμού? Ψάξε το να το δεις ότι πέφτω μέσα. Δεν σου το λέω πώς το κάνω, επειδή είμαι άνθρωπος αγοράς, ξέρω. Μπορώ να το ψάξω αυτό, δηλαδή. Τι ακριβώς δηλαδή θεωρείτε ότι είναι σωστό να κάνω για να το ψάξω, εφόσον. Λέω ότι να. Έχετε ένα εξοπλισμό τέτοια τιμή. Μα η τιμή της κονσόλες, τα μηχανήματα, όλα αυτά τα πράγματα, σας πληροφορώ εδώ, το δικό μας στούντιο, ας πούμε, κάνει 1500 ευρώ. Για να το στήσει το δικό μας το στούντιο, που είναι αρκετά ανεπτυγμένο για τα δεδομένα το Ιντερνετ. Άμα είχαμε και τις 4 κάμερες που έχουμε εδώ, μαζί με δεύτερο στούντιο, άντε να πάει στα 2.000, 5.000 ευρώ. Μα να έχεις και τηλεοπτικό στούντιο, 10.000 ευρώ. Νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετική η σύγκριση. Πολύ άνηση η σύγκριση. Δηλαδή, μιλάτε για ένα στούντιο που έχετε εκεί. Σε σύγκριση με ένα σταθμό. Γι' αυτό μιλάμε για 1500 με σχέση με 300 χιλιάρικα. Το λέω. Ότι μαζί με το κτίριο. Δεν ήταν μόνο ένα στούντιο, ήταν μέσα κι άλλες εκπομπές. Τέλος πάντων, εγώ σου λέω, επειδή με τις πιάτσες και ξέρω και τα συμβόλαια τα έχω δει, γι' αυτό λέω αυτά που λέω. Ας βγει κάποιος να πει όχι. Εγώ ήμουνα στο 901, που ήταν η συχνότητα την οποία είχε το ΚΚΕ. Και εκεί δεν είδα πουθενά κανένα παλιό μηχάνημα. Είδα καινούργια μηχανήματα, τα οποία τα έχει αγοράσει ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος έχει την. Το έχει το 902, το 901, το ραδιοφωνικό από το ΚΚΕ. Δεύτερον, διάβασα συμβόλαια, έχουν δημοσιοποιηθεί. Τρίτον, δες ποιοι υπογράφουν. Να πω να
διαβάστηκε για να σε ανακαλέσω, να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα, γιατί... Αυτό λέω, αυτό λέω. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και το δεύτερο, να καταλήξουμε και στο και επί της ουσίας. Δεν μου λες κάτι. Το να μιλήσεις, για παράδειγμα, για το ζήτημα του καπιταλισμού. Είναι ίδιος ο καπιταλισμός, για παράδειγμα, από το 1810 μέχρι σήμερα? Συμφωνώ ότι αλλάζει όλο και προς το χειρότερο. Μπράβο. Άρα τι πρέπει να κάνεις? Δεν είπα εμείς ότι... Ναι. Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να πιάσεις εκείνα τα σημεία τα οποία καταλαβαίνει ο κόσμος από την προσωπική του εμπειρία τι σημαίνει καπιταλισμός, ώστε να του δώσεις να καταλάβει ενάντια σε ποιο σύστημα πρέπει να στραβεί. Το αν το πεις καπιταλισμό ή το πεις μπουλκουμέ είναι άσχετο. Διότι από τη στιγμή που θα κινηθεί ο καπιταλισμός η κοινωνία, οι μάζες, ενάντια στην καρδιά του συστήματος, θα το πλήξουν όπως και να το ονομάσουν. Άρα το πρόβλημα δεν είναι ονοματολογία. Το πρόβλημα είναι αν αυτά που του λες να χτυπήσει. Αυτά που του λες να στρατευτεί, αν είναι σωστά ή όχι. Μα συγγνώμη, δεν το βλέπουμε, δεν το ζούμε αυτή την κατάσταση, δεν τη ζούμε. Ωραία, η επιστημονική ορολογία είναι καπιταλισμός. Αν λίγο... κάποιοι ενοχλούνται ή βαριούνται την ίδια λέξη κάθε λίγο, πώς θα το πούμε? Να το πούμε απλά, η εξουσία, το μέσο παραγωγής που είναι στα χέρια των λίγων και ισχυρών και όχι των εργαζομένων. Που παρέχουν το πλούτο. Μα και αυτό δεν λέει τίποτα. Και αυτό δεν λέει τίποτα. Άμα κοίταγε, φαντάζομαι ότι δεν έχει. Συγγνώμη, είναι λάθος αυτό. Όχι, δεν υπάρχει. Πρόσεξε. Στα χέρια μας, αλλά όσο δεν λέει τίποτα αυτό. Απολύτως τίποτα. Μα από εκεί ξεκινά το βασικό πρόβλημα. Όχι, δεν είναι από εκεί το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα, ξέρεις που βρίσκεται? Στο γεγονός ότι οι μεγάλες μάζες του λαού δεν έχουν συνείδηση ούτε δικαιωμάτων ούτε διεκδίκηση εξουσίας. Σήμερα, για παράδειγμα, τα 3/4 του μέσου παραγωγής δεν υπάρχουν στη χώρα. Έχοντας στραφεί. Τι κάνουμε? Να θετικά τον κόσμο προς τη δική του τακτική κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση που το συμφέρει ταξικά. Και όχι απλά ότι έχουμε, ας πούμε, ένα δογματισμό για ένα κόμμα και ότι επειδή λες και είναι, ας πούμε, αθλητική κόντρα, να το πω έτσι. Λες και όχι, είναι ταξικό ζήτημα η αντιπαράθεση και με τον Κουκουέ. Αυτή είναι η τάση από πολλούς. Με το σημερινό Κουκουέ είναι ταξική η αντιπαράθεση. Γιατί εμείς υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα ενός ολόκληρου λαού, όπως πραγματικά πρέπει να κινητοποιηθεί, να διεκδικήσει την πατρίδα του και άρα την εξουσία σε αυτή τη χώρα, και έχεις ένα κόμμα το οποίο προσπαθεί να αρνηθεί ακριβώς αυτόν τον αγώνα. Με συγχωρείς, εγώ το ζήσα τον Κουκουέ. Το ζήσα 20 χρόνια. Και ξέρω ποια είναι η παράδοσή του. Διαφωνώ απολύτως, διότι στην πράξη έχω ζήσει εκ των έσω καταστάσεις, όχι πράγματα, καταστάσεις. Οι οποίες δεν είναι το θέμα μόνο γιατί, πώς να το πω, εκφράζουν εμένα προσωπικά σαν άτομο. Είναι γιατί είναι αποτέλεσμα σε παρεμβάσεις με λαϊκές επιτροπές, με σωματεία, έχουν ανακληθεί και απολύσεις. Έχει παραφερθεί το ρεύμα σε παρεμβάσεις των λαϊκών επιτροπών, όχι μόνο της Καλυθέας, και άλλων περιοχών, σε οικογένειες που δεν είχαν πληρώσει το χαράτσι. Φίλε μου, αυτά που λες, αυτά που λες. Αυτά όλα δηλαδή. Και δεν μένει μόνο εκεί, δεν είναι μόνο η αλληλεγγύη. Θέλουμε και τον κόσμο να αγωνιστεί. Κοίταξε να δεις κάτι. Αυτά που λες τα έχει κάνει και η Χρυσή Αυγή. Ας μην συμφωνείς όλα. Με συγχωρείτε, δεν είναι το ίδιο. Η Χρυσή Αυγή κάνει διακρίσεις τα συζήτια μόνο για Έλληνες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα. Κάτι κοιτάξτε. Το πρόβλημά μας είναι ότι το κίνημα, για παράδειγμα, ενάντια στους πληστηριασμούς που δεν πάτησε ποτέ οι οργανωμένες δυνάμεις του Κουκουέ, όπως και ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης που επίσης δεν έχουν πατήσει, έχουν κάνει πολλαπλάσια πράγματα από αυτά που αναφέρεσαι. Και σε σχέση με το ρεύμα, και σε σχέση με το σώσιμο κατοικίας, και σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Τα οποία δεν χωράνε εδώ να περιγράψω. Και ήδη έχουμε περάσει και το όριο της εκπομπής, νομίζω. Αλλά... Απλά λέω, ψάξτε το λιγάκι ευρύτερα. Μη μένεις προσκολλημένος ορισμένα πράγματα, τα οποία για να τα λέμε εμείς που έχουμε μια εμπειρία, ιστορική εμπειρία από το κόμμα, σημαίνει ότι κάποια βάση υπάρχει. Μπορεί να διαφωνείς, κανένα πρόβλημα, αλλά ψάξτε το λίγο περισσότερο. Μια εμπειρία έχουμε, ρε παιδιά. Δεν είναι δηλαδή, πώς θα το πω, κάποιοι τυχαίοι που απλά είπανε κάτι. Καταλαβαίνετε πώς θα είναι, και αυτοί μέσα από το κόμμα. Είναι, έχουν χρόνια, έχουν. Όχι, δεν έχουν χρόνια, με συγχωρείς. Δεν έχουν χρόνια. Να με συγχωρείς, τους ξέρω έναν προς έναν για όλους τους. Οι κύριοι αυτοί που σήμερα διοικούν το Κουκουέ ήταν οι παλιοί. Και από σωματεία, από συνδικάτα. Και πάλι σου λέω, έχει γίνει. Η ιστορική γενιά, οι ιστορικές γενιές που δημιούργησαν και στήριξαν το Κουκουέ, μαζί με τελευταία τη δικιά μου, έχουν αποχωρήσει από το Κουκουέ. Υπάρχει λόγος. Ναι, ο λόγος, ξέρετε ποιος είναι? Ο πόλεμος, η διαστρέβλωση των θέσεων και των απόψεων του Κουκουέ από τα αστικά ΜΜΕ. Ως επί το πλήσω. Να σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί πιστεύεις σοβαρά ότι εμείς περιμένουμε τα αστικά ΜΜΕ να μάθουμε τι λέει το Κουκουέ? Ενώ είχε προσδιορίσει τους λόγους για τους οποίους
δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τους είχε προσδιορίσει τότε τόσο η Αλέκα Παπαρίγα που ήταν τότε Γενική Γραμματέας της Σχετικής Επιτροπής του, όσο και άλλες στελέχη που βγήκαν και εξήγησαν το γιατί. Και ένα που δικαιωνόμαστε για αυτή μας την επιλογή και τρία χρόνια μετά. Γιατί μετά θα λέει τι θα έλεγαν. Ο κόσμος ότι να και το κουκού έφερε παρέα με τον ΣΥΡΙΖΑ το τρίτο μνημόνιο. Εγώ δεν ξέρω όμως. Με συγχωρείς. Γιατί δεν έβαλε όμως ένα συγκεκριμένο πλαίσιο όπου θα μπορούσε να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία να προωθήσει τα αιτήματα του λαού. Δεν σου λέω με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποιοδήποτε. Βάζει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ποτέ. Στην ιστορία του κουκού έβαζε διαθεσιτήματα συνέχεια. Πώς? Να κάνει συνεργασίες δηλαδή. Γιατί κακό είναι δηλαδή αυτό. Ορίστε. Κακό είναι να κάνει συνεργασίες. Μα συγγνώμη, οι συνεργασίες χαίρεται που οδηγούν. Γιατί δεν ήταν παλιά η ΕΔΑ, η Ηνωμένη Δημοκρατική Αριστερά. Ναι, και ήταν δεύτερη δύναμη στην Ελλάδα. Κάποιοι τις κλίκες και τις φραξίες εκ των έσω για να διαλύσουν την ΕΔΑ και το ίδιο για να χτυπήσουν το εργατικό κίνημα. Μα με συγχωρείς. Την εσωκομματική κρίση το 89-91. Ναι, τι σχέση έχει αυτό, δεν κατάλαβα. Επειδή μιλάνε πολύ για ένωση με την αριστερά και όχι ένωση, συνεργασία. Άλλο η ένωση και άλλο συνεργασία. Συνεργασία. Μας γιατί δεν πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Να επαναλάβουμε δηλαδή τα ίδια λάθη. Ποια είναι τα ίδια λάθη. Τα ίδια λάθη δίνει η συνεργασία ή το ότι στήσανε κόλο κάποιοι σε κάποιους. Το συνασπισμό του Κύρκου και άλλων παρεμφερών, πώς θα λένε, ενεργειών από άλλα μέλη της τότε προοδευτικής και τόσο αγκών αριστεράς. Το πρόβλημα τότε ήταν η συνεργασία ή ότι κάποιοι χρησιμοποιήσαν τη συνεργασία για να κάνουν βρωμοδουλειά και μέσα στο συνασπισμό και μέσα στο κουκουέ με πρώτη κυρία την Παπαρίγα. Όχι, σε αυτό διαφωνώ. Ψάξ το καλύτερα σου λέω. Για εγώ τα ζήσα από πρώτο χέρι. Η ιστορία γράφεται ήμουν εκεί. Και μετά ξαναγράφεται από κάποιους επιτήρες. Όχι, με συγχωρείς, η ιστορία γράφεται από τους νικητές αλλά και από εκείνους που ξέρουν να διαβάζουν τα ιστορικά δεδομένα. Κοιτάξτε να δείτε, όταν μπαίνει σε ένα κόμμα και προσπαθεί να το διαλύσει εκ των έσω και μετά από χρόνια το παριστάνεις και αδικημένος και ότι γιατί δεν με δέχεσαι και να μην κάνουμε συνεργασία κτλ. Ποιος ζητάει να δεχτεί δηλαδή, ποιον. Δεν είναι απλά ότι πώς να το πω, ότι προσπαθεί να πάρει μόνο κόσμο με το μέρος του. Είναι και δράσος γιατί προσπαθεί να βγάλει. Κοίταξε φίλε μου, η βασική θεμελιώδης διαφορά η δική μου. Μισό λεπτό. Η βασική θεμελιώδης ταξική διαφορά που εμένα με χωρίζει από την ηγεσία του Κουκουέ είναι ότι το Κουκουέ σήμερα εκφράζει την πολιτική, την ιδεολογία του Τηρήμου, του Μιχαλέα και των υπολείπων προακτόρων της Κομματατούρ. Ενώ αντίθετα, εγώ υπερασπίζομαι τη λογική την οποία ανέδειξε το κόμμα ως κυρίαρχη δύναμη στο ΕΑΜ και στον Εθνικό Πελευθερωτικό Αγώνα. Αυτή είναι η μεγάλη ταξική διαφορά. Όποιος το δέχεται, τι να κάνουμε. Αυτή είναι και η διαφορά μας. Και από άλλους ανθρώπους που γνωρίζω, είτε μέλη είτε φίλους του κόμματος, εγώ κάθε άλλο βλέπω, κάθε άλλο διαφορετικό από αυτά που ακούω τώρα από εσάς και από άλλα και ΜΜΕ και κόμματα. Πάντως η ηγεσία δεν λέει αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε περαιτέρω, γιατί σας το λέω, είναι κάτι που το ζω από μέσα. Δεν απλά ότι το ακούω και το ότι α, εντάξει, μη μου λες τη ζεις από μέσα. Ήμουνα 20 χρόνια και ήμουνα και στην ηγεσία του. Λοιπόν, μη μου λες τη ζεις από μέσα και το ζήσα όταν το κόμμα είχε δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, μάζες. Έτσι. Ταξικά έχει αλλάξει τελείως, βεβαίως. Ταξικά έχει αλλάξει ριζικά τελείως. Συγγνώμη, το πρώτο και το δεύτερο τόμο ιστορίας του Κουκουέ. Το είδα. Ήταν άθλιο. Άθλιο. Άθλιο πράγμα. Την αυτοκριτική του κάνει. Αυτοκριτική τι κάνει. Ποια αυτοκριτική. Ποια αυτοκριτική. Το ότι έκανε λάθος με το ΕΑΜ. Όχι, όχι, δεν μιλάμε για το ΕΡΑΜ. Τις αντικειμενικές συνθήκες υπό τις οποίες της κάθε εποχής, υπό τις οποίες πήρε αποφάσεις που αργότερα απεδείχθησαν λάθος. Με συγγνώμη, κατηγορεί το ίδιο το ΕΑΜ ως ήταν υποχείριο αστών και σοσιαλδημοκρατών πολιτικών. Πού τα βρήκε αυτά. Πώς ήταν υποχείριο, κύριε Καρθάκη, αφού. Μα το λέει το ίδιο στο βιβλίο που έχουν βγάλει. Στην παρανομία οργάνωσε την πάλη του ελληνικού. Μη μου το λες εμένα αυτό. Στο κουτσούμπα, πες το και στην παρέα του. Μη μου το λες εμένα αυτό. Τώρα έτσι δεν μπορώ να συζητήσουμε όμως. Δηλαδή, άμα υπάρχει αυτή η τάση ότι για όλα αυτά το κουκουέ, ότι για όλα. Εγώ αυτό σου λέω. Όλα αυτά είναι τα στελέχη και οι φίλοι του ακόμα ενδεχομένως. Όχι, πολύ απλά. Όταν αυτή τη στιγμή το κόμμα, αυτή τη στιγμή, αυτό το κόμμα του Περισσού, λοιπόν, γιατί δεν αναγνωρίζω ως Κουκουέ εγώ,
σαν ιστορικό κόμμα, δεν έχει καμία σχέση με το τι εγώ γνώρισα ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ή Κομμουνιστικό Κίνημα. Με όλα τα λάθη, τα προβλήματα και τις αδυναμίες του και τα διέξοδά του. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όταν αυτό το πράγμα αναπαράγει λογικές οι οποίες πολεμήθηκαν από το επίσημο Κομμουνιστικό Κίνημα επί δεκαετίες και ήταν πρακτόρων της Κομμαντατούρ από εκπροσώπους στρατοδικείων και χούντας, δεν γίνεται εγώ να συνάδω με αυτό το κόμμα. Δεν γίνεται. Παρόλα αυτά. Τώρα μιλάτε σοβαρά, μιλάτε για πράκτορες και ακόμα και από τη χούντα, δηλαδή οι οποίοι τι, βάλανε, ας πούμε, τη σωλή του κομμουνιστή και πήγανε. Όχι, λέω πολύ απλά, δεν ξέρω τι κάνανε. Εγώ λέω ότι παπαγαλίζουν αυτά που οι κομμουνιστές αντιμετώπισαν είτε από τους πράκτορες της Κομμαντατούρ, είτε από στρατοδικεία, είτε από τους ιδεολογικούς εκπροσώπους της χούντας. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Και τα ακούνε σήμερα από την ηγεσία του Κουκουέ. Αυτό λέω. Εφόσον δηλαδή ήταν πράκτορες από την Κομμαντατούρ, όπως λέτε, και από την Χούντα, τότε λοιπόν γιατί έγινε όλος αυτός όλη αυτή η σύγκρουση? Δηλαδή συγκρούστηκαν εναντίον του εαυτού τους? Δηλαδή πώς στέκει λογικά αυτό το σαν επιχείρημα? Μα δεν μ' ακούς, δεν μ' ακούς. Λέω ότι οι κομμουνιστές εκείνη την εποχή ακούνε σήμερα από την ηγεσία του Κουκουέ αυτά που ακούγανε τότε από την Κομμαντατούρ, από τα στρατοδικεία και τους ιδεολογικούς εκπροσώπους της Χούντας. Αλλά γι' αυτό λέω, εγώ δεν αναγνωρίζω το σημερινό Κουκουέ ως να έχει οποιαδήποτε σχέση με το ιστορικό Κουκουέ. Δηλαδή με αυτό που γέννησε το ΕΑΜ, που έκανε τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες στη μεταπολίτευση. Υπάρχουν και διαφορετικές ανάγκες. Εάν οι συνθήκες τότε είχαν ανάγκη από ένοπλη δράση. Μα δεν ήταν η μορφή που διαφωνούσαμε. Δεν μπορείς να λες ότι ο εθνικό προεκτροπτικό αγώνα είναι προδοσία σήμερα. Να κάνουμε κάτι ανάλογο. Μα με συγχωρείς. Δεν έχουμε διαμορφώσει το έδαφος σαν τάξη ακόμα. Μα δεν είναι θέμα μορφής. Είναι θέμα ουσίας. Δηλαδή, δεν μπορείς σήμερα, όπου ολόκληρη η χώρα τελεί υποκατοχή. Τελεί υποκατοχή από την ευρωπαϊκή απεικιοκρατία. Συγγνώμη, ο καπιταλισμός δεν παράγει κατοχή. Συγγνώμη, η κατοχή. Η κατοχή δεν ήταν και το ντόπιο και το ξένο κεφάλαιο. Ναι, γιατί. Αυτό το ζούμε, δεν είναι κάτι φαντάστικο. Όλοι το ζούμε, νομίζω. Ωραία. Γιατί δεν θέτει πρώτο και κύριο ζήτημα την κατοχή η ηγεσία και να θέσει θέμα εθνικοπληθωρητικού αγώνα όπως γινόταν παλιά? Γιατί δεν έθεσε. Γιατί δεν έθεσε το πρώτο ζήτημα την κατοχή αυτής της χώρας και να θέσει εθνικοπληθωρητικό αγώνα όπως γινόταν παλιά? Ναι, για ποια εποχή να το κάνει αυτό, δηλαδή από πότε και έπειτα? Γιατί αν μιλήσουμε για το δεύτερο παγκόσμιο και τον Εφήλιο, υπήρχε οργάνωση στο λαό, υπήρχε η συνείδηση ανάλογη, έτσι. Αλλά και με κάποια λάθη που έχει αναγνωρίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κάποιες λάθος αποφάσεις που πήρε, υπό τις αντικειμενικές συνθήκες πάντα που το ανάγκασαν να τις πάρει, με κάποιες λάθος αποφάσεις, δεν έγινε το. Πάντως να σου πω για να τελειώνουμε, γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα, γιατί δεν καταλαβαινόμαστε. Λοιπόν, θα σου πω απλά. Διάβασα το τελευταίο βιβλίο που έχει γράψει για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το ιστορικό τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής του Κουκουέ, και μάλιστα έναν υπόγραφο, για να μην πάρει κανένα την ευθύνη, και διάβασε το τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ του Δημήτρη Γλινού. Εάν δεις σχέση, τότε πραγματικά να το ξανασυζητήσουμε. Καμία σχέση. Εγώ η μέρα με τη νύχτα. Να ξανακαλέσω να το συζητήσουμε, να Βεβαίως. Διαβάσω και να ψάξω περισσότερα. Λοιπόν, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια τεράστια διαφορά. Δηλαδή, αυτό τώρα είναι η διαλογική. Δες το. Άσο το ποιοι το λένε. Διάβασε πρωτογενώς εσύ. Δεν είναι στο Κουκουέ, λες και ας πούμε είναι διαφορετικός ο ένας από τον άλλον. Βεβαίως, μέρα με τη νύχτα. Μέρα με τη νύχτα είναι. Λογική. Αλλά άσε τι λέω εγώ και το τι λέει όποιος θέλει. Διάβασε το και σύγκρινε το. Εάν μου βρεις ότι είναι ταυτόσιμο ή τέλος πάντων σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι κοινή η προβληματική, πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Γιατί εγώ αυτό που διάβασα ήταν η μέρα με τη νύχτα. Ναι, αλλά μήπως αναφέρεται σε διαφορετικές εποχές. Όχι, στην ίδια εποχή. Μιλάει για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο Δημήτρης Γλινός αυτό λέει. Το πώς τον αντιμετώπισε. Και σύγκρινε τις δύο προσεγγίσεις. Αυτό σου λέω. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Για την ίδια περίοδο. Δεν σου λέω τώρα για τη σημερινή. Για την ίδια περίοδο. Πώς την εκτιμάει η σημερινή με τους τωτινούς. Και δες την τεράστια βασική διαφορά. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Εδώ είμαστε. Η γραμμή. Θα προσπαθήσω να ξανακαλέσω κάποια στιγμή. Η γραμμή και ο διάλογος είναι πάντα ανοιχτά εδώ στο μικρόφωνο. Γεια σας. Να διατηρώ, πάρετε τη φυλάξη, γιατί σας είπα και πριν. Βεβαίως. Ελεύθερα, ελεύθερα. Γι' αυτό και εγώ σε καλώ. Δούλεψε περισσότερο. Με την έννοια πια.
Δες πραγματικά στο πρωτότυπο να κοιτάς. Μην, μην μένεις μόνο στο τι λέω εγώ ή τι σου λένε κάποιοι άλλοι. Και οδηγούμε σε κάποια συμπεράσματα. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Αλλά σε πρωτογενή τώρα, βάση. Τώρα τα συμπεράσματα που βγάζουν συγκλίνουν υπέρ του κουκουέ. Κανένα πρόβλημα. Εγώ ξέρω, συζητάω με χρυσαυγίτες που μου λένε ότι συγκλίνουν με τον ναζισμό. Εντάξει, το ξέρω, μπορεί να διαφωνούμε, αλλά μισό λεπτό. Το βασικό ζήτημα είναι τσέκαρε αυτό που σου λέω εγώ, τσέκαρε αυτό που σου λέει οποιοδήποτε. Και δες ποιος είναι πιο σωστός. Δηλαδή, τι είναι αυτό, το αν είναι σωστό αυτό που σου λένε ή όχι. Και μετά βγάλε τα συμπεράσματά σου ελεύθερα. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Βεβαίως. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, το παρατραβήξαμε γιατί περάσαμε 4,5 ώρα. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, μια και το υπερβήκαμε. Για τις σκουριές μας φωνάζει. Εδώ έχουν γράψει διάφορα. Πώς γίνεται ο Κουτσούμπας να στέκεται υπέρ του κίτρινου σωματείου που έχει φτιάξει ο Κουμπόμπολας. Είναι πάρα πολλά, ρε παιδιά. Δεν έχει νόημα το πράγμα. Καλό είναι να το. Κοίταξε, αυτό είναι το δράμα της ιστορίας που το είχαμε και εμείς σε μεγάλο βαθμό. Αν και στη δική μου γενιά είχαμε την. Πώς να το πούμε. Και να μου επιτρέψουν οι συντρόφοι παλιοί, ας πούμε, και όλα αυτά τα πράγματα που ξέρω ότι ακούνε και παρακολουθούν. Είχαμε τη λεβεντιά να λέμε ότι δεν μπορεί να μας κολλήσει κανένας, με την έννοια ότι ξέραμε τόσο καλά τα πράγματα και είχαμε τόσο καλά στοιχειοθετήσει με αλαζονία, μπορούσα να πω, όπου μπορούσαμε να διαβάσουμε οτιδήποτε, να μάθουμε οτιδήποτε, να προσεγγίσουμε οτιδήποτε και ήμασταν έτοιμοι να αναμετρηθούμε με οτιδήποτε, όσο μακριά κι αν είναι από τα πιστεύω μας. Βεβαίως αυτό οδήγησε πάρα πολλούς από εμάς να αναθεωρήσουμε πολλά από αυτά που ξέραμε σαν κόμμα. Αλλά πάντως ήταν ένα στοιχείο που υπήρχε παλιά, δεν υπάρχει σήμερα, εδώ και δεκαετίες δηλαδή δεν υπάρχει. Και αυτό με στεναχωρεί, γιατί άνθρωποι που θέλουν να παλέψουν όντως και να σταθούν τίμια απέναντι στη σημερινή κατάσταση, δεν έχουν ούτε καν τη στοιχειώδη πληροφόρηση για να μπορούσαν να μετρήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κάποιοι φίλοι που μας τα λένε καλύτερα και κάποιοι εχθροί που μας τα λένε βρώμικα. Το θέμα είναι να διαμορφώνουμε εμείς άποψη τσεκάροντας και φίλους και εχθρούς. Και πολλές φορές, δυστυχώς λέω, μπορεί τελικά οι εχθροί να μας τυπάνε το καμπανάκι πολύ πιο έντονα για να μπορέσουμε έγκαιρα εμείς να διορθώσουμε πολιτικές, τακτικές ή αν θέλετε. Γι' αυτό και οι πραγματικοί επαναστάτες, ο Βλαδίμηρος το έλεγε, παράμερα, ο Βλαδίμηρος Λένιν το έλεγε, ότι εγώ προσδοκώ και προσβλέπω στην ανελαίτη κριτική των εχθρών, γιατί μπορεί να μου δώσει τη δυνατότητα να διορθώσω ή να προσαρμόσω τη συνολική πολιτική ή να καταλάβω πράγματα που έχω κάνει λάθος, που εγώ δεν είναι εύκολο μέσα στα πλαίσια των ομοειδεατών να το καταλάβω. Αυτό το έλεγε την εποχή που σφαζόντουσαν οι Μπολσεβικοί. Στην εποχή της συνδιάσκεψης της Βέρνης του 1914 και αυτή την ιστορία, και του λέγανε «Μα ξέρω εγώ, η τάδε, η δίνε», και τους λέει «Κάτσε, ηρεμήστε, δεν είναι έτσι». Λοιπόν, αυτά, αν και το παρατραβήξαμε. Ραντεβού λοιπόν στο Μαρούσι αύριο στις κύκλους αυτομόρφωσης 10.30 στην Σαλαμίνος 36. Και καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα. Γεια σας.
διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Χωρίς γραβάτα. Το καινούριο βιβλίο του δικηγόρου συγγραφέα Νίκου Καραβέλου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γαβριλίδη. Το βιβλίο, με εργαλείο το πικρό χιούμορ του συγγραφέα, περιηγείται στον άγνωστο κόσμο της δικαιοσύνης, κριτικάροντας τον παραλογισμό και καθοσπρεπισμό της. Χωρίς γραβάτα. Νίκος Καραβέλος, δικηγόρος συγγραφέας. Εκδόσεις Γαβριλίδη. Βιομέ. Ένα εργοστάσιο στα χέρια των εργατών. Εδώ και 2 χρόνια λειτουργεί με αυτοδιαχείριση. Παράγει φυσικά καθαριστικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στηρίχτε την προσπάθεια για μια παραγωγή χωρίς εκμετάλλευση. Με στόχο την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και όχι το κέρδος των λίγων. Αγοράζουμε και καθαρίζουμε με αλληλεγγύη. Για πληροφορίες, protviome@gmail.com. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Η Ροή της Επαρχίας. Είναι η ενημερωτική εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Κώστας Σαβαράκης κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Ειδήσεις, συνεντεύξεις, σχόλια, αναλύσεις για θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες σε κάθε γωνιά της ελληνικής επαρχίας. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.